Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Όμορφη Δευτέρα να έχουμε. Αγάπη, το παρεάκι. Το βρήκε στο κανάλι του Πρόεδρου. Άντε, άργησε λίγο. Τώρα. Με βεργίνα συνδυασμό, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Πάλε κάτω πόνο TV. Τώρα, αστέρια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει πόνο TV. Να σου πω την αλήθεια. Καλά, πού ζει. Τώρα μωρέ. Το είδα. Αλήθεια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο κανάλι. Πω, ντροπή. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Σε γεγονός. Είναι λίγο άδεια η πόλη, αγάπη, όπως ερχόμουν. Λίγο, ρε, απλά δεν υπάρχει ψυχή. Αλλά εντάξει. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Εγώ για 2 μέρες. Μια μισή. Η μισή σημερινή πέρα. Εγώ για 2 με 3 εβδομάδες. Έχεις ακόμα στερεά. Έχω σημαδέψει την διακοπή για την αγαπημένη μας εθνική. Επειδή έχει διακοπές στο πρωτάθλημα. Δεν και περιμένουμε ότι... να έρθει η μέρα. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Τίποτα. Κυκλοφορεί ο ΠΑΟΚ που είναι στον δρόμο για το Άμστερνταμ. Μαζί με την ομάδα είναι και ο Σταύρος. Ελπίζουμε να προλάβουμε να τον έχουμε μαζί μας, να φτάσουμε με το καλό. Κάνω πρόβλεψη και λέω ότι θα τον έχουμε. Και να δούμε πώς κύλησε το ταξίδι. Με τσάρτερ η ομάδα, αγάπη. Όλοι μαζί. Στέργιο... Δεν έμεινε κανένας πίσω. Όχι μόνο όλοι μαζί, γεμάτο το τσάρτερ. Γεμάτο πραγματικά. Το σημαντικό είναι ότι δεν έμεινε κανείς πίσω από την ομάδα. Υπήρχε πρόγραμμα. Δηλαδή ο Βαρέλα, ο Μπίσεσβαρ και ο Ελκαντουρί να πάνε με άλλο αεροπλάνο. Όλοι μαζί η ομάδα πήγε, όλοι μαζί θα γυρίσει. Ελπίζουμε με την πρόκριση. Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα. Υπάρχει συνέντευξη τύπου. Υπάρχει προπόνηση. Φυσικά όλοι περιμένουμε το αυριανό. Καλές και δηλώσεις, καλές και προπονήσεις, αλλά όλη η δουλειά είναι αύριο το βράδυ. Στο επιβλητικό Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Τι ώρα είναι η συνέντευξη, αγάπη? 8. 8. 7 Ολλανδίας, 8 δική μας. 8 η συνέντευξη τύπου. 9 η προπόνηση. Αμπέλ Φερέρα και Ντιάγκο Μπίσεσβαρ. Και 9 η ώρα η προπόνηση στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Αύριο αγώνας, Τετάρτη μεσημέρι, η επιστροφή. Ξαναλέω, ελπίζουμε με μια από τη μεγαλύτερη, ίσως και η μεγαλύτερη πρόκριση αν έρθει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Συναισθηματικά θεωρώ ότι η πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσέ ήταν μεγαλύτερη, αλλά αν το πάρουμε ψυχρά, με βάση το τι διακυβεύεται, το όνομα του αντιπάλου, το σημείο που βρίσκει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ, δηλαδή σε ένα σημείο που ήδη από πέρσι ξεκίνησε ο Άγιαξ να παίρνει την ανηφόρα και να γίνεται καλύτερος, νομίζω θα είναι η μεγαλύτερη πρόκριση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ας έρθει με το καλό, εδώ θα είμαστε. Θα τα σχολιάσουμε και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες. Τη στιγμή που ο Άγιαξ, αγάπη, είναι σε καλή φόρμα, θεωρώ, έχοντας δει και το παιχνίδι με την Έμεν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε το είδατε, αλλά υπήρξαν διαστήματα που πραγματικά χάθηκε η μπάλα. Οι δοκάρι στο πρώτο λεπτό δεν είχαν αυτοί. Ναι, στο 33ο δευτερόλεπτο. Θα μου πεις τώρα, η δυναμικότητα της Έμεν είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εντάξει, είναι ένα δείγμα. Εντάξει, ο Άγιαξ όμως έβγαλε αυτά που ήθελε ο προπονητής του, πολλά από τα οποία έβγαλε και στην Τούμπα. Δηλαδή αυτό το γρήγορο, το passing game και όλες οι επιλογές να είναι στοχευμένες ακόμα και όταν η μπάλα ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δηλαδή το δεύτερο γκολ του Άγιαξ που το πέτυχε ο Ζίγεκ. Αλλάξαν την μπάλα 4 φορές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ξαναλέω, βέβαια, η Έμεν δεν είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ομάδας με δυνατότητες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το 5-0 είναι αντιπροσωπευτικό. Για τον Άγιαξ υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση από την ομάδα του Ριπρές. Ναι. Τη βάλαμε και χθες στο ΠΑΟΚ 24 που δείχνει ακριβώς τι έκανε σωστά ο ΠΑΟΚ και τι έκανε λάθος στο πρώτο παιχνίδι και τι μπορεί να αποφύγει στο αυριανό. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ανάλυση και νομίζω ότι καταλαβαίνεις πολλά στοιχεία του παιχνιδιού. Εντάξει, ήταν καλός. Νομίζω ότι και σε επίπεδο ψυχολογίας τους βοήθησε, γιατί λίγο επειδή και με τη Φύτεσε γέλα ήταν για αυτούς το ισοπαλία και στην Τούμπα αντιμετώπισαν πολλά θέματα. Δεν νομίζω τους να έκανε λίγο καλό. Αυτή... όχι, το λέγανε, ρε. Ψυχολογικά. Το λέγανε. Πάντως υπάρχει ένα θέμα με τον Μαζράουι. Να δούμε σήμερα, αύριο, πώς θα εξελιχθεί
και αν ο Ολλανδός με μαροκινές ρίζες θα είναι στη διάθεση του Ντεχάνκ. Αυτός λέει ότι θα είναι. Ο προπονητής λέει ότι είναι δύσκολα. Πάντως η ενδεκάδα ήταν αυτή που έλεγαν και τα Ολλανδικά μέσα και το γράψουμε και στο ΠΑΟΚ 24 από την Παρασκευή. Δηλαδή ο Νανά κατά το δοκάριο, ο Μαζράου δεξιά, ο Ταλιαφίκο αριστερά. Ο Μαρτίνες μαζί με τον Φέλτμαν, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, έκατσε στον πάγκο. Και ο Σουρς που έπαιξε στην Τούμπα, αλλά και ο Αλβάρες που απλά ήταν στη 18άδα και δεν υπολογίζεται για το, και για το παιχνίδι του αυριανό με τον ΠΑΟΚ. Ο Μεξικανός έχει κάνει μόλις ουσιαστικά 10 μέρες προπονήσεις. Ο Μπλίν, τον Φαντεμπέκ και ο Μάριν ήταν τριάδα στη μεσαία γραμμή στο παραδοσιακό 4-3-3 του Άγιαξ. Δεν αλλάζει αυτό ό,τι και να γίνει. Αριστερά στην επίθεση ο Νέρες, δεξιά ο Ζίγκεκ και στην κορυφή ο Τάντιτς. Έμεινε στον πάγκο ο Ντόλμπεργκ. Αντιμετωπίζει ένα μικρό προβληματισμό, αλλά νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με το ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο Τεν Χάγκ από την απόδοση του νεαρού Δανού. 21 χρονών, δεν κάνω λάθος, ο Ντόλμπεργκ. Και μπήκε ως αλλαγή ο Ντεστ στη θέση του Μαζράουι. Ο Πρόμες στη θέση του Νέρες στο 59 και ο Χούντελαρ στο 72 αντί του Τάντιτς, ένας Χούντελαρ που πέτυχε άλλα 2 γκολ στα 36 του χρόνια. Και γενέθλια έχει και τα 350 γκολ στην πρώτη κατηγορία πέτυχε. Ναι. Παρά τα 36 του χρόνια παραμένει ένας πολύ ικανός επιθετικός. Όχι στο επίπεδο του Άγιαξ, αλλά η κάθε ομάδα χρειάζεται να έχει τέτοιους παίκτες στο ρόστερ της. Θέλουν 2-3 έμπειρους για να αποτελούν σημεία αναφοράς και για τους άλλους. Δεν γίνεται να έχεις μια ομάδα μόνο με νεαρούς, 25χρονους, 22χρονους κτλ. Πρέπει να έχεις 2-3 παίκτες που να είναι οι σημαίες και να εμπνέουν το σεβασμό σε όλη την ομάδα. Ο Χούντελαρ μπήκε για 20 λεπτά, πέτυχε 2 γκολ. Το ένα πολύ εύκολο, το άλλο με διπλή προσπάθεια. Κέρδισε 5-0 ο Άγιαξ και πλέον περιμένει να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στο Άμστερνταμ με Άρην. Ο ΠΑΟΚ έφυγε κομπλέ. Δεν έχει κάποιο θέμα. Ο ένας που λογικά θα κοπεί είναι ο Μελίσσας. Θα είναι ο Πασχαλάκης κάτω το δοκάρι και ο Ζίβκοβιτς στον πάγκο. Ο Μελίσσας θα είναι εκτός. Ο Γαϊτανίδης νομίζω θα κοπεί και εδώ στην 18άδα. Άρα ψάχνουμε ακόμα έναν. Ποιος θα είναι αυτός που θα κοπεί μαζί με Μελίσσα και Γαϊτανίδη. Ενδεχομένως να είναι ένας εκ των Ντόγκλας και Μίσιτς. Ο Στόχ θα είναι μέσα, ο Σβιντέρσκι το ίδιο. Ο Λιμιός επίσης. Ο Ίγκασον θα είναι σίγουρα μέσα, όπως και ο Ροντρίγκο. Άρα ένας εκ των Ντόγκλας και Μίσιτς θα κοπεί από την 18άδα. Λογικά. Δεν νομίζω κάποιος άλλος. Γιατί για την 11άδα τα λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει αίσθηση ότι θα είναι οι ίδιοι 11 που έπαιξαν και στην Τούμπα. Όχι, όχι. Μα και δεν έχουν δώσει και οι υπόλοιποι το δικαίωμα στον Φερέιρα, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Να χτυπήσουν την πόρτα της 11άδας. Δηλαδή, ποιος έχει κάνει τέτοια πρόοδο για να πει ο Φερέιρα ότι πάρε φανέλα βασικού. Ο Στόχ, όχι ακόμα. Ο Λιμιός, πρώτη, ούτε. Είναι αυτοί που παίξαν την εβδομάδα που έδειξαν και καλή εικόνα και ότι μπορούν να χτυπήσουν τον Άγιαξ. Οπότε δεν έχει λόγο να κάνει κάποια αλλαγή. Τώρα από εκεί πέρα είναι ανάλογα πώς θα πάει και το ματς. Ναι, εντάξει, νομίζω. Αν σου πει που ο Καντουρίας που είναι καλά, γιατί αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό. Ευτυχώς είναι καλά, γιατί. Είναι καλά, νομίζω θα παίξει κιόλας και φεύγουμε και από αυτό το κομμάτι της ενδεχόμενης αλλαγής. Τώρα ξαναλέμε το πώς θα γίνει. Αν θα αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αυτό ενδεχομένως να συμβεί. Αλλά θα το ξέρουμε αύριο την ώρα του αγώνα. Γιατί δεν νομίζω να δείξει κάτι στη σημερινή προπόνηση ο Αμπέλ Φερέιρα. Μεξί, λογικά του Άγιαξ η προπόνηση και η συνέντευξη τύπου είναι νωρίς το μεσημέρι. Δεν έχουμε ακριβείς ώρες ακόμα. Είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω κάπου εκεί θα είναι. Οπότε θα έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 όλο το ρεπορτάζ και για το τι θα υποθεί στην δική του συνέντευξη τύπου και ενδεχομένως αν θα βγάλουν και αποστολή. Γιατί δεν είναι σίγουρο ακριβώς αυτό, μπορεί να τους πάρει όλους πάλι. Αλλά νομίζω θα έχουμε εικόνα σιγά σιγά και από εκεί. Και αυτοί λένε ότι δεν περιμένουν σημαντικές αλλαγές. Προβλήματα δεν έχουν πέρα από αυτό το Μαζράουι που λέγαμε και πριν. Που θα ξεκαθαρίσουν νομίζω αύριο. Γιατί έτσι λένε. Μυϊκό θέμα έλεγαν στην αρχή.
Μετά ο ίδιος είπε ότι βγήκε προληπτικά γιατί είχε μία ενόχληση. Από την άλλη, η ομάδα βγαίνει ότι υπάρχει μία μικρή ανησυχία. Νομίζω ότι και η ενδεκάδα του Άγιαξ ενδεχομένως να είναι και η ίδια. Ναι. Με το μάζι με την Έμεν. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ο Ντεχάκ θα αλλάξει την τριάδα στην επίθεση με Νέρε, Στάντιτς και Ζίγεκ για να βάλει τον Μπρόμις για παράδειγμα. Πόσο μάλλον τον Ντόλμπεργκ. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή επίσης φαίνεται ακλόνητη με Μπλίντ, Φαντεμπέκ και Μάριν. Αν ο Μαζράου είναι εντάξει, θα πάρει θέση βασικού, όπως και ο Ταλιαφίκο που όλο ένα και ανεβαίνει. Και είναι ενδεικτικό, νομίζω, ότι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι δεν έβαλε το Σούρς, έβαλε τον το Βέλμαν μαζί με τον Μαρτίνες. Κάπως έτσι θα πάει ο Άγιαξ. Στέλνει μήνυμα φίλος ο Κώστας, ο Καντουρί κανονικά ή θα παίξει πάλι με ένεση. Νομίζω μπορεί να παίξει κανονικά. Έχουν υποχωρήσει οι ενοχλήσεις. Ναι. Θα δούμε σήμερα βασικά. Σήμερα βασικά θα δοκιμάσει ξανά. Αν βγάλει την προπόνηση κανονικά στην Ολλανδία χωρίς να νιώσει ενόχληση, θα παίξει κανονικά. Το σίγουρο είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, αν όλα πάνε καλά, θα παίξει. Και αν μπορούμε να πούμε λίγο κάτι για τον Βέρμπλουμ. Τι, ο δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για τον Βέρμπλουμ. Σε φουλ ρυθμού το Σάββατο. Το κλασικό του πρόγραμμα είναι βασικά. Που μία μέρα ανεβάζει, μία μέρα κάνει και λίγο πιο συντηρητικά. Έτσι το πηγαίνει. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε το Βέρμπλουμ μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Ναι, πριν δεν νομίζω. Δηλαδή, έτσι όπως το πάει τώρα. Στα επόμενα, στο σημερινό παιχνίδι, καλά είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, δεν πέταξε με την ομάδα. Στα δύο επόμενα παιχνίδια, ευχόμαστε για το Champions League και το Europa League, δεν υπάρχει ούτε μείωση εκατομμύριο να υπολογίζεται ο Βέρμπλουμ. Το ίδιο και στα μάτς πρωταθλήματος, αλλά νομίζω και στη διακοπή του Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να τον βλέπει ο Φερέιρα σε επιλογές και αναλόγως πώς θα πάει θα αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής, γιατί η ποιότητα δεν του λείπει, η εμπειρία δεν του λείπει, ούτε η θέληση. Ήταν με την ομάδα φέτος το καλοκαίρι σε αντίθεση με το περσινό που ουσιαστικά ήρθε μετά την προετοιμασία. Μακάρι να μην έχει κάποιο πρόβλημα, να είναι υγιής ο Σουηδός, γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το έχουμε πει ότι επειδή στον ΠΑΟΚ ξέρουν καλά ότι μιλάμε για έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό, χειρότερο από τους χιαστούς, δεν πρόκειται να πιεστεί και να κινδυνεύσουν για οποιαδήποτε υποτροπή με τον Βέρμπλουμ. Οπότε νομίζω ότι ναι, εκεί κάπου μετά τη διακοπή, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά αυτές τις τρεις εβδομάδες, κάπου εκεί μετά τη διακοπή σιγά σιγά θα αρχίσει να είναι σε καμιά αποστολή, να παίζει ενδεχομένως. Αλλά έχουμε ακόμα μέλλον. Και πραγματικά νομίζω ότι εξαρτάται και από το πώς θα πάνε αυτές τις τρεις εβδομάδες και πώς θα αισθάνεται ο ίδιος μέρα με τη μέρα. Ναι. Ότι είναι καλύτερα είναι εντάξει. Αλλά είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Υπάρχουν θέματα στο ΠΑΟΚ 24 για τα διαδικαστικά του ταξιδιού. Δεν έχει μείνει κανείς πίσω, ρε. Ποιοι ήταν στο τσάρτερ, ποιοι δεν είναι. Τίποτα, Αστέριο, τίποτα. Έχουν πάει όλοι. Έχει ένα ωραίο θέμα το ΠΑΟΚ 24 από τη Φόρτσα για μια ωραία εποχή στον ΠΑΟΚ. Ιταλική απόφαση πήρα πολλά χρόνια επί Γιώργου Μπατατούτη, ο Ντελισάνδη, ο Βάτα, η Γιουβέντους. Γενικότερα μια εποχή που εντάξει δεν τη θυμάσαι αγάπη. Μετά το τέλος της σεζόν 2001-2002, το θυμάσαι, μπα. Όχι. Πώς χρονίζουν, 2002. Το 1994 γεννήθηκα. Δηλαδή ήσουν 8 χρονών. Ναι. Δεν το θυμάσαι, τον Τελισάνη και τον Βάτα, το θυμάμαι εγώ. Πολύ διαφήμιση, ότι ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται με τη Γιουβέντους. Ήρθε ένας κυριούλης, εδώ ο Ασπρομάλης, ο Αριστερά. Ο Αριστερά. Τι Ασπρομάλη, μωρέ, φαλακρός συνόδροπος. Στο πλάι έχει μαλλί, ρε, εσύ. Στο πλάι έχει μαλλί. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι Σέρτζιο Βάτα. Και ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεργαστεί με τη Γιουβέντους. Σε κάποια φάση ήρθαν και δύο παίκτες, ο Αμπουμπάκα Φοφανά και ένας Καρτίνα, ο οποίος το μόνο που θυμάμαι είναι μια ωραία φωτογράφηση του τότε παιδικό του ΠΑΟΚ. Ναι. Με το πουκάμισο ανοιχτό, ήταν λίγο Ιταλός, ξέρεις, λίγο ναι. Μοδάτος. Αλλά τελείωσε άδοξα αυτή η συνεργασία. Είχε ακουστεί επίσης ένα φεγγάρι τότε για τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ ότι η Γιουβέντους θέλει τη μισή ομάδα. Ήταν ο Κανακούδης, ήταν ο Κοντέων, ο Λευθεριάδης. Λογικό, αλλά δεν ναι. Προέκυψε κάτι στην πορεία. Γενικότερα ήταν χρόνια που η Γιουβέντους ήταν στη ζωή μας. Θέλαμε τον Ζαλαγέτα. Γράφαν τότε εφημερίδες για τον Φονσέκα.
Εντάξει. Ωραίες εποχές που δεν θέλουμε ποτέ να επιστρέψουν ξανά. Ωραίες λέμε τώρα, γιατί τότε μόνο ωραίες δεν ήταν. Ευτυχώς ήρθε αγάπη το 2012 ο Ιβάν Σαββίδης και αυτές τις εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Με παίκτες αμφιβόλου ποιότητας, με προσφυγές, με χρέη, με καταλήψεις, με πωλήσεις ποδοσφαιριστών στις ομάδες της Αθήνας. 7 χρόνια συμπληρώθηκαν το Σάββατο από την ημέρα που ήρθε στην ομάδα ο Ιβάν Σαββίδης και πραγματικά άλλαξε το ρου της ιστορίας της. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και κατακτά τίτλους και το χειρότερο είναι ότι δείχνει ικανός να κατακτήσει πολλούς περισσότερους. Αυτό είναι που ουσιαστικά τρομάζει το ΠΟΚ. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα πρωτάθλημα που του κλέψανε, αλλά δείχνει ικανός ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει τη δική του δυναστεία σε ένα ποδόσφαιρο που δεν θα έχουμε σπάθες και κομίνιδες και Μίτσιους και Αρετόπουλους και Καλογερόπουλους και Παπάδες και όλοι αυτοί που τόσα χρόνια διαμόρφωναν τα αποτελέσματα υπέρ του Ολυμπιακού. Αδερφός Γρηγόρης Ατρίδης στο Όπεν, η χαρά της νοικοκυράς, την έχει αναβαθμίσει πολύ την εκπομπή ο Γρηγόρης, να ξέρεις. Και από ό,τι διάβαζα θα ανανεωθεί και του χρόνου, αγάπη. Τι καλό rotation κάνουν σε αυτήν την εκπομπή, κάθε μέρα είναι και διαφορετικό. Ενώ ξεκίνησε η εκπομπή «Καλό καλοκαίρι, not για το καλοκαίρι», τα πήγε τόσο καλά με τη βοήθεια του Γρηγόρη που θα συνεχιστεί κανονικά και το χειμώνα στο πρόγραμμα. Ωραίο που κάμισε ο συνάδελφος, μπράβο. Ναι, αλλά χάνουμε το Μουτζινά. Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, το βάρη μας χαρτί χάνουμε. Θα το πληρώσει που πούλησε τον πρόεδρο. Τον κάναμε άνθρωπο. Είναι σίγουρο οριστικό είναι αυτό. Σχεδόν οριστικό. Ε, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, δεν πειράζει. Όχι, ρε φίλε, το καλό είναι του Προέδρου. Είναι πάλι καλά, θα πάει ο Πάκου μάλλον. Ξανακυρνάμε στα ποδοσφαιρικά, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει, νομίζω, άγχος στον Άγιαξ. Το λέγαμε και πριν το παιχνίδι της Τούμπας. Όσο ψυχροί και αν είναι οι Ολλανδοί και γενικότερα δεν πανικοβάλλονται και σαν λαός αλλά και σαν ποδοσφαιριστές, το να μείνουν απ' έξω από τον τρίτο πραγματικό γύρο σίγουρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους και τους δημιουργεί ανησυχία. Και είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του Τάντιτς που είπε ότι είναι άδικο για μας και δεν είναι καλό που ενώ πέρσι φτάσαμε μέχρι τους 4 του Champions League, φέτος είμαστε στα αποκριματικά. Ναι. Έχει ένα δίκιο ο Τάντιτς αλλά και οι Ολλανδοί γενικότερα. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν 4 ομάδες από την Αγγλία στους ομίλους απευθείας, 4 από την Ισπανία, 4 από την Ισπανία, από Γερμανία, από Ιταλία και ο πρωταθλητής Ολλανδίας να δίνει υποκριματικά. Θα μου πεις έτσι είναι η βαθμολογία και έτσι προκύπτει, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε ο πρωταθλητής Ολλανδίας να είναι στους ομίλους του Champions League. Αλλά ο πρωταθλητής Ελλάδος, έτσι πάντα πράγματα, δεν θα γίνει ποτέ από ό,τι φαίνεται. Να κερδίσουμε πάλι θέση για να μπαίνουμε απευθείας στους ομίλους. Τελειώσαν αυτά. Τουλάχιστον ας καταφέρει ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους και από εκεί και πέρα να αρχίσει μια ανωδική πορεία, γιατί είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει πάρει τους βαθμούς που πρέπει και αυτό έχει αντίκτυπο και στη βαθμολογία του. Αυτά σαν εισαγωγή. Θα πάμε στο διάλειμμα. Συμφωνείς? Πάμε, ναι. Λοιπόν, μαζί μας στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ξεκίνησε και η Γαλλία, ξεκίνησε και η Πρέμερ με μεγάλα σκορ, είναι αλήθεια. Η City, η Liverpool και η Tottenham επιβεβαίωσαν, νομίζω, ότι θα είναι μέσα στα φαβορί. Και μας δημιούργησε έκπληξη, τουλάχιστον σε μένα, η τεσσάρα της Manchester United κόντρα στη Chelsea. Ναι. Τώρα είναι η Chelsea τόσο χάλια. Γκολ το θέλαμε αυτό. Στον τεμπούτο του Frank Lampard. Είναι τόσο καλή η United στην πρώτη γεμάτη χρονιά που στο ξεκίνημά της είναι ο Solskjaer. Θα δούμε στην πορεία, πάντως ξεκίνησε πολύ δυναμικά η Premier και γι' αυτό είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Γενικότερα σε στοίχημα, όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα θα μπει στη ζωή μας και η Bundesliga, θα μπει και η Ισπανία. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Όλες οι επιλογές live cast out, 24 ώρες τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο σας το προσφέρει η στοίχημα, ενώ υπάρχει και το online καζίνο.
με πάρα πολλά παιχνίδια, μεγάλα jackpot και τεράστια κέρδη. Ας συνομιλεί με τον τέτοιον, πώς λέγονταν αυτός, από το Survivor. Δεν τους ξέρω αυτούς, ρε. Δεν έχω ιδέα. Με το μισθοφόρο. Με το μισθοφόρο. Μισθοφόρος, δεν το ξέρεις. Όχι, αφού δεν έβλεπα τέτοια. Γιατί? Είναι καλεσμένος ο μισθοφόρος. Κάτι ρώτησε για τον ΠΑΟΚ τώρα στον Γρηγόρη Ατρίδη. Και εξηγεί ο Γρηγόρης στον μισθοφόρο πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στο Άμστερνταμ, μάλλον. Γιατί έχουμε πλάνα από την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Σε πολύ καλή κατάσταση τον βλέπω. Θα πάρω τηλέφωνο. Θα πω εδώ σε λίγο παρασκήνιο με το μισθοφόρο. Τι τραβάμε, ρε, εσύ, ο μισθοφόρος. Κανονικά διάλογο κάνουν. Ενδιαφέρεται, ρε. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό νομίζω είναι Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ο μισθοφόρος. Γιατί τον λέμε μισθοφόρο, ρε. Γιατί δούλευε σαν μισθοφόρος. Και τούμιν αυτό, μισθοφόρος. Έτσι συστήνεται, γεια σου, μισθοφόρος. Τα καράβια που κουβαλάνε εμπορεύματα και κυκλοφορούν γύρω-γύρω από την Αφρική. Ναι, ναι. Προσλαμβάνουν μισθοφόρους. Ναι, ρε, γιατί τον φωνάζουμε έτσι. Δηλαδή, μα γιατί δούλεψε έτσι. Μα έτσι δούλεψε. Τούμιν έτσι. Αν ήταν φούρνες, ήταν φούρνες, δηλαδή. Φούρνες, ναι. Okay. Εντάξει. Α, παντού υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπεις. Όλο το πάνελ. Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Η Αναδομό είναι μαζί μας και σήμερα με πολλά πακέτα. Είτε για να ανακαίνιση σπιτιού, είτε για να ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Τα νέα γραφεία της Αναδομών βρίσκονται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο. Και το Ρίζινση Καζίνο πλησιάζει η μέρα για την εμφάνιση του Ηλία Βρετού στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens, δίπλα ακριβώς από το Ρίζινση Καζίνο. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Όπως σε όλα τα event του Ρίτζεσι Καζίνου Θεσσαλονίκη, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσίαση του καζίνου, είναι προαιρετική, δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει απλά τα 21 χρόνια ζωής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αγάπη κοπανιέται με την καρέκλα. Είσαι καλά? Εγώ ναι, καρέκλα, δεν ξέρω. Η καρέκλα δεν μας νοιάζει. Φτάνει όμως τώρα. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν ακούγεται και πολύ ωραία στο ακροατήριο. Τι συμβαίνει, ρε. Βολέψου, αγάπη. Δηλώνω εντυπωσιασμένη από Γρηγόρη Ατρίδη και από το διάλογο που είχατε τώρα στο διάλειμμα. Ναι. Και προχωράμε. Λοιπόν, έχει δηλώσεις του Ζίγεκ. Αυτό πώς το λένε τελικά, θα αποφασίσουμε. Ζίγεκ το λέμε εμείς. Ή Ζίγες, όπως το λένε όλοι. Ζίγεκ. Ζίγες το λένε όλοι. Εμείς το λέμε Ζίγεκ. Θα το λέμε Χακίμ. Ρε εσύ, σοβαρά. Εγώ στο πρώτο μάτς, στο πρώτο μάτς το live είχαμε 15 σχόλια που μας έλεγαν Ζίγες, Ζίγες. Με σίγμα. Ναι. Επίσης νομίζω ότι... Εγώ το ξέρω Ζίγεκ. Τώρα... Εγώ έτσι το γράφω τόσες μέρες. Λοιπόν... Εμείς ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Τόσο, Ζίγεκ. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 22, νομίζω το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Οπότε μετά τον Έρες ανανέωσε με ακόμα ένα ποδοσφαιριστή βασικό στέλεχος της ομάδας, ο Άγιαξ. Ο 26χρονος Ολλανδός από το Μαρόκο δήλωσε χαρούμενος φυσικά για το νέο του συμβόλαιο. Το Champions League είναι ένα μεγάλο κίνητρο για εμάς. Όλοι έχουμε αυτό το στόχο, είναι προφανές. Θέλουμε να αποδείξουμε πως η περσινή πορεία δεν ήταν πυροτέχνημα. Πρώτα θα πρέπει να μπούμε στους ομίλους, ξεκινώντας από την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, είπε χαρακτηριστικά ο Μαροκινός. Καταλαβαίνουμε όλοι μας, αγάπη, ότι περισσότερο ενδιαφέρονται για το Champions League παρά για το πρωτάθλημα. Ναι, στο πρωτάθλημα δηλαδή δεν έχουν αντίπαλο. Ξέρουν ότι στο... εντάξει, υπάρχει η Ατχόβεν, σε βάθος χρόνου η οποία πάλι, δεν ξεκίνησε καλά. Υπάρχει η Φέγενοντ, δεν ξέρω αν μπορέσει να διεκδικήσει τίτλο, αλλά ξέρει ο Άγιαξ ότι για το πρωτάθλημα θα είναι είτε το κατακτήσει είτε το χάσει για λίγους βαθμούς. Έχει γύρω στα 35 πρωταθλήματα, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το Champions League. Και γι' αυτό το λόγο θα τα δώσουν όλα, εννοείται, αύριο. Νομίζω θα μπουν με ορμή στα πρώτα λεπτά, τα οποία παραδοσιακά είναι κρίσιμα σε παιχνίδια που καλείσαι να υπερασπιστείς ένα σκορ ή να περάσεις αλόβητος από μια έδρα που δεν είσαι το φαβόρι, γιατί ο ΠΑΟΚ εννοείται δεν είναι το φαβόρι. Χρειάζεται ένα γκολ αν κρατήσει τον Άγιαξ στο 0. Χλωμό πολύ. Δεν θα πω αδύνατο, γιατί έχουμε δει παιχνίδια και παιχνίδια που περιμέναμε 8 γκολ και τελείωσαν 0-0. Γενικότερα και ο Άγιαξ στην έδρα του ελάχιστες φορές έμεινε στο 0. Άρα η λογική λέει
ότι επειδή ο Άγιαξ θα βρει γκολ και ο ΠΑΟΚ θα βρει γκολ, ο ΠΑΟΚ θέλει δύο γκολ. 1-2, 2-2. Διαβάζω αγάπη, υπάρχει κόσμος που πιστεύει και στο 3-3. Ναι. Αυτό να δούμε. Και νομίζω ο Σταύρος θα κάνει και την περιγραφή, θα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή τον φαντάζομαι λίγο πώς θα είναι. Δεν τον λες και άνετο. Δεν θα είναι πολύ καλά. Αν πάει το μάτσο το 3-3. Εντάξει, περιμένουμε οι σίγουρα. Οι στιγμές θα είναι φοβερές, αλλά... Περιμένουμε γκολ σίγουρα. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σταύρος, ότι όπως ο ΠΑΟΚ παίζοντας εκτός συνήθως είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι παίζοντας εντός, το ίδιο ισχύει και για τον Άγιαξ. Δηλαδή εκτός κάπως ευνοείται, εντός αντιμετωπίζει θέματα. Το είδαμε και πέρσι. Ο ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι ό,τι ευκαιρία έχει να την εκμεταλλευτεί. Λέγαμε και την εβδομάδα ότι ας πούμε τις αντιπιθέσεις που έβγαλε στη διάρκεια του αγώνα της Τούμπας θα πρέπει αυτή τη φορά να τις εκμεταλλευτεί, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όλοι, να παίζουν όλοι για την ομάδα, να μην ψάξουν την ατομική ενέργεια το κάτι παραπάνω χωρίς λόγο και γρήγορες πάσες, γρήγορο ποδόσφαιρο, μην κουβαλάμε πολύ την μπάλα γιατί δεν έχεις πολύ τυχία έτσι εκεί νομίζω. Μήνυμα σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Ντελισάνη και τον Βάτα και τη Γιουβέντους του Κώστα. Εγώ ήμουν 12-13 χρονών και περίμενα ο Καψερός να έρθει ο Ζαλαγέτα. Πολύ τον περιμέναμε Κώστα, το Ζαλαγέτα τότε. Αλλά είπαμε, ήταν εποχές που έχουν γραφτεί τα ονόματα του Κωστακούρτα, έπαιζε πολύ αγάπη. Αναταχτά χρονικά διαστήματα. Είχε γραφτεί και για τον Λιτμάνεν ένα φεγγάρι, το θυμάμαι σαν τώρα. Την εποχή που ο Λιτμάνεν, εντάξει, οργίαζε με τον Άγιαξ και είχε αποχωρήσει βέβαια από τον Νέαντα, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα ήταν μια εποχή που τα ονόματα έδιναν και έπαιρναν. Ποτέ δεν ερχόντουσαν, δεν έχει σημασία. Έχει γραφτεί το όνομα του Γόρθη για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Οι παλιότεροι καταλαβαίνουν το πόσο απίθανο ήταν να έρθει ο Γόρθη στη Θεσσαλονίκη, ο superstar των Lakers, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Γενικότερα υπήρξαν ονόματα που έκαναν πάταγο στις εφημερίδες, αλλά εννοείται πως ποτέ δεν υπήρχε θέμα να έρθουν στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Κωστακούρτα, ο Λιτμάνεν. Τώρα αν θυμάστε κανένα, στείλτε μήνυμα. FM κενό 545-26. Πολλές φορές όταν συμβαίνει κάτι, επειδή έχεις και την προσδοκία, εντάξει, πιστεύεις. Σε εκείνη τη φάση δεν μπορείς να πεις ότι έκαναν κακό, σε πίστευαν ότι θα έρθουν κάποιοι παίκτες. Δεν υπήρχε αγάπη το ίντερνετ να ψαχτεί ο κόσμος. Ναι, ναι. Δηλαδή έβλεπες μπροστά σου στην εφημερίδα πρωί-πρωί, καλοκαίρι, φέρνει ο πάτο του παιχταράδε, Γιώβησης και Άλεξιτς από τη Σερβία, ο Βουλινός. Ναι, δεν είναι εύκολο να δεις κάτι διαφορετικό. Ναι. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Εμένα ενό πολιτή δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Μία εποχή είχε φέρει ο Βουλινός αγάπη τον Γεώργη Τσαουσίλα, σαν πρώτο σκόρερ από τη Ρουμανία. Αλλά σε μια εποχή, ξαναλέω, που δεν υπήρχε διαδίκτυο και η πληροφόρηση δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Ούτε YouTube υπήρχε, ούτε ιστοσελίδες που έχουν το βιογραφικό του παίχτη. Αποδείχθηκε ότι ήταν πρώτο σκόρερ στη Γάμα Εθνική. Στη Δέλτα Εθνική, δεν μου το θυμάμαι. Αλλά ήρθε και γράφανε εφημερίδες. Η μία βασικά που υπήρχε τότε ναι. Και πουλούσε 30.000 φύλλα την ημέρα, τα σπορ του Βορρά. Ναι, ναι. Πρώτο σκόρερ και αυτό. Εξέφυγε μια λεπτομέρεια. Πρώτο σκόρερ ήταν, δεν ήταν ψέματα. Το θέμα ήταν πού. Οκ, εντάξει. Γάμα Εθνική το λέγανε για πρώτο σκόρερ. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά ότι έγραφαν ότι ο πρώτο σκόρερ της Ρουμανίας, αλλά αποδείχθηκε μετά από καιρό ότι δεν ήταν στην πρώτη εθνική. Πω. Μεταγραφάρες τύπου Μίκη Κουίν. Φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο όταν έπαιζε στη Νιουκάσελ και ήταν όντως top scorer. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν 150 κιλά. Ναι. Ωραίες εποχές, αγνές εποχές, όπου οι εφημερίδες, ξαναλέω, πουλούσαν σαν τρελές, γιατί δεν υπήρχε πληροφόρηση. Αλλάξαν οι εποχές, οι εφημερίδες δεν μπόρεσαν ποτέ στη χώρα μας να αφουγκραστούν τι θέλει πλέον να διαβάσει ο αναγνώστης. Έμειναν στα παλιά δεδομένα. Και γι' αυτό το λόγο έχει γυρίσει ο κόσμος την πλάτη στις εφημερίδες. Με εξαίρεση νομίζω τη Φόρτσα, η οποία πραγματικά πιάνει τον παλμό της εποχής και δεν έχει τα θέματα, τα στερεότυπα κτλ. Και στοίχημα έχει θέσει στέρια τώρα. Δίνεις εκεί ψωμάκι στο λαό. Πώς θα πήγες αυτό, Κυριακό? Χάλια. Δεν πειράζει το επόμενο.
Καλά, ρίξε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Επιστέφθηκα και πρότεινε την Bournemouth. Ναι. Με αντίπαλο τη Sheffield United προηγήθηκε η Bournemouth, αλλά ισοφαρίστηκε στο 88. Ναι. Εμείς το είχαμε και να κερδίσει. Ναι, άσο. Ναι. Τότε να με Aston Villa, άσο και over. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και τι μας χάλασε. Και άσο τη Lynch με την Nottingham Forest. Υποτίμησε την ομάδα του Προέδρου. Και εσύ γιατί δεν έβαλες λίγο Γαλλία μέσα. Δεν είμαι από Γαλλία. Όχι. Δεν είμαι καλά ενημερωμένος. Δηλαδή είχαμε ένα στα τρία. Δεν μου άρεσε πολύ. Εντάξει, υπάρχουν τα πάνω. Το επόμενο στο δίκημα. Έχουμε κάνει και 5 στα 5 πολλές φορές και 4 στα 5. Το επόμενο στο δίκημα. Όπως έχουμε κάνει και 1 στα 3 και 2 στα 3. Σε πιστεύουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα κάνεις ανατροπή. Να διαβάσει καλά την Πέμπτη Παρασκευή εκεί πέρα και θα μας τα πεις. Άμα δεν αρχίσει η αγάπη η Super League. Άστο ρε. Έχουμε ακόμα. 2 εβδομάδες. Έχουμε 2 εβδομάδες. Α, όχι, περίμενε 2. Α, ναι, δεν είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι το επόμενο. Ναι. Αν δεν αλλάξει κάτι. Ναι. Ναι, όντως το επόμενο είναι. Για πες λίγο πρώτη αγωνιστική, μια που το έχεις και ανοιχτό. Α, Εξάνθη. 26 Αυγούστου. Ναι, ναι, την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Τι 26, μωρέ, Τρίτη. Τι γίνεται λάθος τώρα. Ναι. Όχι, ρε, 23-24 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Μάλλον έχει λάθος το site που βλέπω. Λοιπόν, ΑΕΚ Ξάνθη, Λαμία Παναθηναϊκός, Άρης Σόφη, ΠΑΟΚ Πανετολικός, Ατρόμητος Λάρισα, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης και Πανιώνιος Βόλος. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στέργιο. Αν ξεκινήσουμε και είναι όλα normal. Προς το παρόν, αγάπη, μανιάζει μόνο το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ναι, ναι, εντάξει, μετά εκείνο. Η Super League μπορεί να, να περιμένει. Το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Σε αυτό το χρονικό σημείο θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές. Γιατί και ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Δεν δείχνει καμιά άλλη ομάδα ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Από την εικόνα πάντως που έχουμε, τη μικρή εικόνα, μιλάω για επίσημα παιχνίδια, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους δύο. Αν πάρουμε σαν κριτήριο την εικόνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Ναι. Ανεξάρτητα αν υπήρχε διάστημα από το 2-2 και μετά που ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έμεινε από δυνάμεις και περισσότερο κοίταξε να προασπιστεί το 2-2 παρά να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Και τον Ολυμπιακό τον είδαμε και την ΑΕΚ την είδαμε. Στο μεταξύ, τώρα από όλες αυτές τις μέρες, κάθε φορά που βλέπω Ερντογάν στη δηλώση, σκέφτομαι την ατάκα του Σταύρου. Δηλαδή, ρε Βίλε, δεν μπορώ. Πραγματικά μου έχει μπει αυτό στο μυαλό σου. Σε κοροϊδεύουν, στα παίρνουν, σε κοροϊδεύουν και δεν το φοβόμαστε. Το βλέπα χθες. Κάτι είχε γίνει. Έχει γίνει περίγελος, ρε. Ναι, αυτό. Η ομάδα του το. Ξεφτυλίστηκε, ρε. Τίποτα. Και η ομάδα του Ερντογάν. Λες να κάνει ανατροπή στο Καρεσκάκι την Πέμπτη. Όχι, πότε έπαιζε. Αύριο έπαιζε Ολυμπιακός. Αν ο πρόεδρος του τρίξει τα δόντια. Τι θα κάνει, μωρέ. Όπως θα έτριξε ένας άλλος εδώ πρόεδρος στην πόλη μας. Και πέτυχε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Βέβαια, το πρώτο του μήνυμα ήταν ότι όσοι δεν μπορείτε, σπίτια σας. Αχ, αυτό πόσο εκνευριστικό είναι, πραγματικά. Βέβαια, δηλαδή, την επόμενη μέρα είπε, σας πιστεύω. Ναι, ναι, εντάξει. Φάνηκε. Πόσο εκνευριστικό είναι αυτό όσοι δεν μπορείτε, σπίτια σας, πραγματικά. Ναι. Στην πρώτη στραφή, έτσι. Τέλος πάντων. Το πιστεύουνε, εντάξει. 15 Αύγουστο. Γίνονται και τα άπματα, δεν ξέρω. Ναι, όταν όμως τα έλεγε ο Άγγελος. Εντάξει. Το λιδωρούσαμε. Εντάξει, τώρα που γράφουμε όλοι ανήμερα της Παναγιάς, ο Άρης. Α, γράφτηκε. Φυσικά γράφτηκε, ναι. Α, ναι. Ανήμερα της Παναγιάς. Ανήμερα της Παναγιάς και παραμονή της Παναγιάς, ο Άρης. Τώρα εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τι σχέση έχει το μετάλλο, ρε. Να μας βοηθήσει η Παναγιά. Τι σχέση έχει. Γιατί από μόνοι μας δεν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κάποια βοήθεια αύριο που είναι Τρίτη και είναι προ-παραμονή. Μας πιάνει, λες. Νομίζω μας πιάνει, εντάξει. Είμαστε στην εβδομάδα αυτή. Τι να πω, τέλος πάντων. Είχαμε το Σαββατοκύριακο και την δοκιμή του ΒΑΡ στην Τούμπα. Ναι. Δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Διαπιστώθηκε. Όχι, πραγματικά νομίζω ότι είναι
Θέμα θέλησης πλέον. Γιατί προβλήματα δεν έχουμε εμπιστευτεί πουθενά. Η δύναμη της ψυχής. Ναι, το θέμα είναι να γίνει, ρε εσύ. Πραγματικά, να πάρθει η απόφαση να γίνει. Και στην Ξάνθη έγινε ένα crash test. Έχεις καταλάβει τώρα ότι έχει ξεκινήσει κουβέντα που λένε πολλοί να και στην Αγγλία δεν έχουν και γιατί γκρινιάζουμε τόσο πολύ και τέτοια. Εντάξει, στην Αγγλία λένε ότι έχουν διάφορα θέματα τελευταία. Και εμείς το παίρνουμε σαν παράδειγμα και λέμε να και άλλοι δεν έχουν. Κοίταξε, διάβαζα δηλώσεις του Γκουαρδιόλα που δεν το αρέσει το VAR. Δεν έχει κάνει στην Ελλάδα ο Γκουαρδιόλα. Εντάξει. Ας έρθει να κάνει ένα δίμηνο εδώ για να δει τι ωραία που είναι το VAR. Μια χαρά είναι το VAR. Για την Ελλάδα νομίζω είναι άκρος απαραίτητο. Έχουμε φάσεις και φάσεις που θα μπορούσαν να είναι τελείως διαφορετικά τα σφυρίγματα αν υπήρχε το VAR όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Να δούμε αν θα έχουμε αντιπότη αγωνιστική το VAR ή όχι. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Μακάρι να το έχουμε σε όλα τα γήπεδα που θα έχουμε παιχνίδια την πρώτη αγωνιστική, δηλαδή στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, στη Λαμία, στο Κλειάνη Βικελίδη, στην Τούμπα, στο Περιστέρι, στο Καραϊσκάκη και στη Νέα Σμύρνη. Αυτά είναι τα 7 γήπεδα που θα έχουμε δράσει την πρώτη αγωνιστική. Αυτά και για το ΒΑΡ. Ξαναλέω, στην Τούμπα, από ό,τι μάθαμε, κύλησαν όλα όπως έπρεπε να κυλήσουν. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Τη στιγμή που υπάρχει θέμα, δεν ξέρω αν το διάβασα, αγάπη, για τον Μπίσεσβαρ και την προϊστορία του με τον Άγιαξ. Γενικά έχει διάφορα αφιερώματα για τον Μπίσεσβαρ από τους Ολλανδούς. Και επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε, ότι κάθε φορά να παίζει ο ΠΑΟΚ με Ολλανδούς ή γενικά υπάρχει κάτι που συγκεντρώνεται ενδιαφέρον, ασχολούνται μαζί μου, αλλά γενικά με έχουν στο περιθώριο. Που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπίσεσβαρ βγάζει γενικά μία πίκρα, τέλος πάντων. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ θέλει εθνική Ολλανδία. Αυτό είναι το μεγάλο του όνειρο. Δεν νομίζω ότι θα πραγματοποιηθεί, αφού δεν έγινε σε νεαρότερη ηλικία. Δεν νομίζω να γίνει και τώρα. Για όσους πάντως δεν το ξέρουν ή δεν έχουν διαβάσει το θέμα της ΠΑΟΚ 24, ο Μπίσεσβαρ έχει περάσει από τις ακαδημίες του Άγιαξ. Σε ηλικία 6 ετών, το 1994, άφησε μια ομάδα αριστεχνική και εντάχθηκε στις ακαδημίες του Άγιαξ. 5 χρόνια αργότερα αποχώρησε. Ο Άγιαξ έκρινε ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές για να παραμείνει στις ακαδημίες. Είχαν θέματα και με τον χαρακτήρα του. Ήταν λίγο απίθαρχος, έτσι λέγανε τότε οι Ολλανδοί. Και ο Μπίσεσβαρ έβγαλε μια αντίδραση ότι είμαι χαρούμενος που φεύγω. Εκ των υστέρων βέβαια τα δήλωσε αυτά, όχι όταν ήταν 11 χρονών. Έχει δηλώσει λοιπόν ο Μπίσεσβαρ ότι ο Άγιαξ αποφάσισε πως δεν ήμουν αρκετά καλός και έτσι ήθελα να φύγω. Δεν αισθανόμουν καλά στην ομάδα, είχαν αποχωρήσει πολλοί από τους φίλους μου και η σχέση μου με τον προπονητή δεν ήταν ιδανική. Έτσι τελείωσε η καριέρα του Μπίσεσβαρ στον Άγιαξ. Σε ηλικία 11 ετών αποχώρησε από τον Νέαντα ο Μπίσεσβαρ. Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Φέγγενορντ και αγωνίστηκε ως δανεικός και στη Χέρακλες και αργότερα στην Ντεγκράφτσαπ. Αλλά γενικότερα δεν έχει νίκη απέναντι στον Άγιαξ ο Μπίσεσβαρ. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Στην πιο σοβαρή αναμέτρηση των δύο ομάδων, μετά την αναμέτρηση πριν από 3 χρόνια, ο Μπίσεσβαρ να πάρει το αίμα του πίσω, αγάπη. Και να σκοράρει και να είναι από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ στην πρόκριση επί του Άγιαξ. Νομίζω αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και αποκλείσει τον Άγιαξ, θα έχει πάρει ο Μπίσεσβαρ την εκδίκησή του. Ακόμα και αν έχει τηθεί ή έχει δει την ομάδα του να φέρνει ισοπαλία με τον Άγιαξ στα μάτς που αγωνίστηκε. Ξαναλέω, υπάρχει το θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Διαβάσει το, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε σε κάποια φάση και με Σταύρο Κόλκα που θα φτάσει στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ. Ναι, και θα επιστρέψουμε και με μπάσκετ, γιατί ναι, θα έχουμε τον αχνοφαίνεται μια ελπίδα. Γίνανε πράγματα το Σαββατοκύριακο και θα γίνουν και άλλα αυτή την εβδομάδα. Τελικά έγινε αυτό που περιμέναμε λίγο πολύ όλοι, ότι μπροστά στο φάσμα της καταστροφής ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα αφήνει την ομάδα στο έλεος της. Ναι. Αλλά πρέπει λίγο να γίνουν κάποια πράγματα
ώστε αυτή η βοήθεια του Ιβά Σαββίδη να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή. Δεν γίνεται το ΠΑΟΚ να πάει από το 1 στο 10 με τη μία. Ας πάει στο 5 και του χρόνου να πάει στο 6 και επιτέλους σιγά σιγά να αλλάζουν πράγματα, γιατί η παρούσα κατάσταση όχι μόνο δεν είναι η καλύτερη δυνατή, και δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή, εάν δεν αλλάξουν πράγματα, θα πει ο Ιβάν Σαββίδης, παιδιά, δεν μπορώ να ή δεν θέλω να βοηθήσω άλλο. Το δεν μπορώ δεν υπάρχει από άποψη οικονομικής επιφάνειας, αλλά μπορεί να υπάρξει κάλλιστα στο άμεσο ή στο απότερο μέλλον αγάπη το δεν μπορώ του και μάλλον το δεν θέλω του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Άρα, για να μην φτάσουμε εκεί, και αφού μέχρι τώρα και προσφάτως αυτές τις μέρες ο Ιβάν Σαββίδης δείχνει πρόθεση να βοηθήσει, ας αλλάξουν κάποια πράγματα, να αλλάξει σελίδα η ομάδα και να δουν αυτοί που θα αναλάβουν τις τύχες της πώς θα πηγαίνουν μόνο εμπρός για να μην υπάρξει ποτέ ξανά πισωγύρισμα. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα. Μαζί μας η Στίχημαν έχει και σήμερα επιλογές. Φυσικά είναι εβδομάδα Champions League και Europa League, οπότε γίνεται ένας χαμός. Ειδικά στο Europa League οι αγώνες είναι πάρα πολύ, αλλά είναι λιγότερο στο Champions League, αλλά με μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, πάρα πολλές επιλογές, εκατοντάδες ανά παιχνίδι. Άμεση αποπληρωμή των κερδών σας, 24 ώρες υποστήριξη σε mail και μη mail της Στίχημαν, με όλους τους δυνατούς τρόπους, είτε με live chat είτε με email, ξαναλέω σε mail και μη mail. Υπάρχει το online καζίνο της Στίχημαν, ένα ολοκληρωμένο πακέτο για να διασκεδάσετε και να κερδίσετε πάρα πολλά κέρδη, αυτό που σας προσφέρει η Στίχημαν. Αν θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο, η κατάλληλη επιλογή που μπορείτε να κάνετε είναι αυτή της Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς οικειότητα θα γίνουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρόνο διάγραμμα. Και φυσικά υπάρχει και το Ρίτζεσι Καζίνο μαζί μας, όπως κάθε μέρα, Ηλίας Βρετός και Κατερίνα Λιόλιου στο υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens στις 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Οι πόρτες ανοίξουν από τις 8. Προπόληση εισιτήριων μόλις από 12 ευρώ. Εισιτήρια ticketservice.gr μέσω του διαδικτύου. Στα καταστήματα public, φυσικά από το καζίνο όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γίνεται ένας χαμός στη χώρα με φωτιές σε διάφορα σημεία της. Ας ελπίσουμε να σβηστούν όλες, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι και να μην καταστραφούν περιουσίες, αλλά γενικότερα γίνεται ένας χαμός, όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος. Κυβερνήσεις αλλάζουν, οι φωτιές παραμένουν. Λύση δεν μπορούμε να βρούμε. Καλό θα ήταν να αντιγράψουμε μεθόδους που εφαρμόζουν στη Σουηδία, για παράδειγμα, ή στη Νορβηγία, που και εκεί οι δασικές εκτάσεις είναι τεράστιες, αλλά έχουν βρει άνθρωποι μηχανισμούς για να ελαχιστοποιούν τις πυρκαγιές. Εμείς εδώ παλεύουμε 10 χρόνια και 15 και γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης για το αν ήρθε μήνυμα από το 112 ή δεν ήρθε μήνυμα από το 112. Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ μέχρι αύριο. Ξεκίνησε από το Σάββατο η ώρα 2 το μεσημέρι και θα ισχύσει η απαγόρευση μέχρι την Τρίτη αύριο, δηλαδή στις 7.30 το πρωί, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι να έχουμε κάποια πυρκαγιά, αλλά ξαναλέω, γενικότερα γίνεται ένας χαμός σε πολλά σημεία της χώρας. Στο μεταξύ ο Άγιαξ προσπαθεί με μηνύματα, με βίντεο να ζεστάνει τον κόσμο του. Αν και νομίζω θα είναι κατάμεστο το Johan Cruyff Arena. Ναι, νομίζω έχει 2 εβδομάδες που είχαν τελειώσει τα εισιτήρια. Ναι. Είχαν βγει πάρα πολύ νωρίς. Και από τους φίλους του ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν μείνει 300 νομίζω εισιτήρια, τα οποία και αυτά θα τελειώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Και θα έχει πάρα πολλούς ΠΑΟΚτσίδες. Και στις υπόλοιπες εισιτήριες των Ολλανδών νομίζω ότι θα υπάρχουν ΠΑΟΚτσίδες που έχουν βρει με διάφορους τρόπους εισιτήρια.
αλλά 55.000 παρά 10 θέσεις, δηλαδή 54.990 φιλάθλους, χωράει το Johan Cruyff Arena, το οποίο κόστισε τότε, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, 12, το ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Ολλανδίας. Αρχικά Amsterdam Arena και μετά το θάνατο του Johan Cruyff τα τελευταία 3 χρόνια έχει πάρει το όνομα του μεγαλύτερου Ολλανδού ποδοσφαιριστή που έχει βγει ποτέ από την Ολλανδία. Πριν πάμε στο μπάσκετ και στον Νίκο, ναι. Για Ευθύμη Κουλούρη δεν είπαμε, που ξεκίνησε με γκολ στην Γαλλία, σκόραρε, ναι, για την Τουλούζ. Πολύ σημαντικό, νομίζω, για τον Κουλούρη. Ενώ σκόραρε και ο Ενρίγε στο φιλικό που έδωσε η Καϊσέρισπορ. Σκόραρε. Ναι, στο τέλος. Μπράβο του. Έκανε το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ του φιλικού. Και μία-δύο μέρες μετά την άφηξή του στην Τουρκία και στην ομάδα. Εντάξει, έτοιμος. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Επειδή είδα και βίντεο, το πανηγύρισε σαν κανονικό. Πήγε στον πάγκο, αγκάλιασε τον προπονητή, του συμπαίκτη του. Πολύ. Εντάξει, πάντα το ζει ο Ενρίκε. Ιερός να είναι, να έχει καλή επιτυχία στην Καϊσέρισπορ και να καταφέρει εκεί ό,τι δεν κατάφερε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να ριζώσει κάπου και να μην έχει πήγαινε έλα σε ομάδες. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα. 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 Θες να σου βάλω χαλί το τραγούδι του Θεοδωράκη, σώπα που να είναι να σημάνουν οι καμπάνες. Λίγο να αλλάξουμε το κλίμα που φαίνεται ότι αλλάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω το παραλληλισμό. Δεν καταλαβαίνω. Έχει κολλήσει με αυτόν, Νίκο, να ξέρεις, από το πρωί. Το έχει, ναι, ακούσει, ναι, το έχει ακούσει 5 φορές. Κομματάρα είναι. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους, ναι. Νίκο, τι γίνεται? Είχαμε πραγματάκια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην πολύπαθη ομάδα μπάσκετ. Είχαμε πραγματάκια. Θα φανεί μέσα στην εβδομάδα κατά πόσο είχαμε πραγματάκια, γιατί εντάξει, πλέον είναι από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας και ο ΠΑΟΚ πλέον είναι σε μια κατάσταση τέτοια που μπορεί να κινηθεί κάπως εν ώψη της επόμενης σεζόν. Πρέπει σιγά σιγά να... Όχι σιγά σιγά. Πρέπει πλέον να μπει στη διαδικασία να τρέξει θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόστερ και με τον προπονητή σε πρώτη φάση. Γενικά από τη στιγμή που ήρθαν κάποια χρήματα από την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη και ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα τυπικά, γιατί μέχρι πριν έρθουν αυτά τα χρήματα δεν μπορούσε να τα κάνει. Δεν μπορούσε να υπογράψει χορηγίες, δεν μπορούσε να... αν θέλει να πάρει κάποιον παίχτη, τέλος πάντων να τον ανακοινώσει και να υπογράψει, πλέον μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και με κάποιες επαφές που έχουν γίνει, που δεν έγιναν τόσο γνωστές, αλλά έχουν και αυτές την ουσία τους, που έχουν να κάνουν με κάποιες, ας το πούμε, ανανεώσεις χορηγιών για την επόμενη σεζόν, πλέον είναι σε μια διαδικασία τέτοια του να φέρει έναν προπονητή και να ξεκινήσει να φτιάχνει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Και όταν λέω να φτιάχνει την ομάδα της επόμενης σεζόν, να ξεκινήσει από τον προπονητή, να ξεκινήσει από τους παίκτες οι οποίοι είτε έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, είτε μπορεί να υπάρχει διάθεση για να παραμείνουν, και σε αυτή την περίπτωση βάζω τον Τσόχλα, που δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, αλλά θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να μείνει για ένα χρόνο ακόμα. Και σε πρώτη φάση αυτές οι περιπτώσεις και τον προπονητή δείχνουν να είναι οι πιο σημαντικές. Δεν ξέρω αν μέχρι τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε εξέλιξη στο κομμάτι του προπονητή. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Νομίζω ότι η όποια τάση υπήρχε πριν 1-2-24 ώρα για κάποια λύση από το εξωτερικό, όπως αυτή του Γιούρις Ντόβτς, ας πούμε, έχει ατονίσει. Δύσκολο θα προχωρήσει κάτι τέτοιο, και να πω την αλήθεια, φυσιολογικό μου φαίνεται το να μην προχωρήσει, στη λογική ότι το να κάνεις μια ομάδα με ξένο προπονητή προϋποθέτει ένα standard budget, ίσως κάποιες παραπάνω κινήσεις που θα χρειαστεί να κάνει, γιατί ο ξένος προπονητής έχει και λίγο παραπάνω απαιτήσεις, έστω και αν ξέρει την κατάσταση και του την έχεις εξηγήσει και ξέρει και από Ελλάδα, έτσι να μιλάμε για ένα προπονητή προς Στόβτς για παράδειγμα, μου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο ρίσκο. Και εμένα θα μου φαινόταν, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ προχωρούσε στην περίπτωση του Ντόβτς. Η περίπτωση του Ντόβτς βέβαια δεν ήρθε στο προσκήνιο τυχαία, γιατί στο κομμάτι το οικονομικό
υπήρχε μια παράμετρος που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Σντόφτσον ως προπονητής στην Τσεντεβίτα την προηγούμενη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, από τη λύση συνεργασίου συμβολέου του είχε να παίρνει και τα χρήματα. Είχε συμβόλαιο και για επόμενα χρόνια. Οπότε στο κομμάτι το οικονομικό, αυτή η παράμετρος έπαιζε κάποιο ρόλο. Γενικά ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει διάφορες τέτοιες κινήσεις. Με παίκτες τότε. Πιο χαρακτηριστική ήταν αυτή του Μαρκ Πέιν, αν θυμάστε, τον είχε πάρει τον Πανιόνιο τότε. Που ήταν παίκτης που είχε υπογράψει και αυτός μια λύση συμβολέου, είχε πάρει μια καλή αποζημίωση και ήρθε στον ΠΑΟΚ με λιγότερα χρήματα. Γενικά είναι μια τακτική που παίζει αρκετά αυτή. Είτε στο υψηλότερο επίπεδο, είτε στο πιο χαμηλό. Τέλος πάντων, δεν φαίνεται να προχωράει η περίπτωση του Σντόφτς. Νομίζω ότι το όνομα του Κώστα Φλεβαράκη είναι πάντα μέσα στις επιλογές. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που έχουν προταθεί, αναφέρουμε σήμερα και μέσα στο ΠΑΟΚ και το όνομα του Κώστα του Μέξα. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν αυτή την κουβέντα να προχωρήσουν όσο να δουν πιο άμεσα σε μια απόφαση, ούτως ώστε να προκύψει ο νέος προπονητής και να ξεκινήσει ένα σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Υπενθυμίζω ότι για τις περισσότερες ομάδες, όλες τις ομάδες Α1, το ραντεβού για να ξεκινήσει η προετοιμασία είναι την εβδομάδα. Ναι. Τη Δευτέρα που έρχεται. Που τελειώνει πια και το τριήμερο, το τετραήμερο, το 15 Αύγουστο για τους περισσότερους και πλέον αρχίζουν να μαζεύονται όλοι. Μιλάμε για μια εβδομάδα μετά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι σε θέση προφανώς να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις μέσα σε αυτές τις ημέρες από τη στιγμή που έχει εξασφαλιστεί κάποια κανονικότητα όσον αφορά χρήματα. Εφόσον ξαναγίνει μια επαφή με την οικογένεια Σαββίδη για να δούμε και άλλα χρήματα στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί αυτή η κανονικότητα την οποία λέμε, και για μένα το πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει πέρα από το κομμάτι του προπονητή που καταλαβαίνω ότι αποτελεί προτεραιότητα, είναι η διευθέτηση των τριών παικτών που έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, και μιλάω για τον Μαργαρίτη, για τον Χρυσικόπουλο και για τον Σχίζα, και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει ένα σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Για μένα, αν με ρωτάτε, σήμερα μιλάμε είναι πιο σημαντικό να διευθετηθεί το κομμάτι των τριών, να ξέρουμε τι γίνεται και με τους τρεις. Δηλαδή, ας πούμε, δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται ότι το πιθανότερο να παραμείνει ο Μαργαρίτης. Ναι. Έτσι. Του Χρυσικόπουλου είναι μια περίεργη κατάσταση. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Του Σχίζα επίσης είναι μια περίεργη κατάσταση. Γιατί και ο ίδιος από τη στιγμή που περιμένει τόσο καιρό, είναι προφανές ότι ψάχνει λίγο και το πώς θα εξασφαλιστεί για την επόμενη σεζόν όσον αφορά το μέλλον του. Έτσι. Υπάρχει το θέμα του Τσόχλα που παραμένει πάντα ανοιχτό, που δεν έχει συμβόλαιο αλλά υπάρχει διάθεση να παραμείνει. Για μένα λοιπόν αυτά τα τρία, σύντομα προπονητή, είναι το πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να τρέξει ο ΠΑΟΚ άμεσα για να ξεκινήσει να κάνει ομάδα για την επόμενη σεζόν. Το ίδιο σημαντικό είναι, φαντάζομαι, Νίκο, να διευθετήσει και τις εκκρεμότητες με πρώην παίκτες, να μην έχουμε τραβήματα. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο. Εγώ θέλω να το πηγαίνω λίγο βήμα-βήμα. Ναι. Από τη στιγμή που ξεκινάς μια διαδικασία, ή τέλος πάντων έχεις βρει κάποιους πόρους για να ξεκινήσεις τη διαδικασία να κάνεις ομάδα για την επόμενη σεζόν, από τη στιγμή που το κάνεις λοιπόν αυτό το πράγμα, πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις και το κομμάτι το άλλο, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις μια ομάδα η οποία θα έχει απαγόρευση μεταγραφών και θα πρέπει να δουλήσεις μόνο μέσα από την Ελλάδα, και πολύ διαφορετικό να κάνεις μια ομάδα η οποία δεν θα έχει κάτι τέτοιο και θα έχει την ελευθερία τέλος πάντων των μεταγραφών που θέλει να κάνει. Είναι διάφορα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα και σε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Πλέον δεν έχει ο ΠΑΟΚ όλο το καλοκαίρι μπροστά του, αλλά πλέον σε αυτό το χρονικό σημείο. Και νομίζω θα γίνουν άμεσα. Ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διευθέτηση των παικτών που έχουν συμβόλαιο, το κομμάτι του προπονητή και από εκεί πέρα και το επόμενο που λες και εσύ τέλειο και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι θα μπουν όλα σε μια σειρά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πάντα στη λογική της στήριξης από την πλευρά Σαββίδη, έτσι. Γιατί είπαμε ότι τα χρήματα τα οποία έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, πήγανε όλα στην οφειλή σε λύκα και εφορία του ΠΑΟΚ να έχει το δικαίωμα υπογραφής και να μπορεί να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Να μπορεί επίσης να είναι σύνομος στο κομμάτι της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού όσον αφορά και τη συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα. Και πλέον οι επόμενες κινήσεις είναι αυτές. Εγώ τώρα μιλάω για προτεραιότητες που τις βλέπω εγώ μέσα από τη λογική, έτσι. Δηλαδή η προτεραιότητα που έχει να κάνει με τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο, προτεραιότητα με προπονητή, προτεραιότητα τέλος πάντων μετά η κάλυψη των οφειλών. Νομίζω ότι άλλες προτεραιότητες έχουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και μέσα αυτές τις ημέρες αναμένεται να τρέξουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία κόλλησαν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά πλέον πρέπει να τρέξουν άμεσα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα και η νέα διοίκηση, έτσι δεν είναι? Ναι, είπαμε ότι αυτή η διοίκηση η οποία τρέχει μέσα συλλογικά την ΤΙΚΑ έχει ισχύει μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Και αυτό όμως το βάζω αρκετά μακριά. Σήμερα που μιλάμε η 6 Σεπτεμβρίου μου φαίνεται πολύ μακριά στη λογική ότι έχουν να γίνουν πολλά πράγματα μέχρι τότε για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και να συζητήσουμε για το κομμάτι της επόμενης διοίκησης, του επόμενου ΔΣ, ποιοι θα είναι μέσα σε αυτό, ποιος θα έχει το ρόλο του Προέδρου. Εγώ το λέω λίγο από την άποψη την εξής. Παίρνει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές, ο προπονητής μαζί με ποιον? Ποιος θα πάρει το... Αυτή τη στιγμή στη διοίκηση είναι ο Άρης ο Καρακούσης, είναι ο Χρήστος ο Καραμπέρης, είναι ο Πόλης ο Κατσιόρας. Ο Νίκος Σταυρόπουλος και ο Τέλος Δουνατζίδης παραμένουν επίσης στην ομάδα, σήμερα που μιλάμε. Ναι. Έτσι. Ποιος θα υπομειστεί τον μεταγραφικό σχεδιασμό, θα περιμένει ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, όχι? Προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μαζί με τον επόμενο προπονητή. Ναι. Όπως οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάνουν επαφές τέλος πάντων και ψάχνουν τον επόμενο προπονητή. Απλά γι' αυτό λέω ότι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν άμεσα. Γενικά σε αυτό το κομμάτι, τον τελευταίο καιρό, επειδή και ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το καιρό περίμενε, και ήταν φυσιολογικό να περίμενε, έτσι, την στήριξη από πλευράς Σαββίδη, γιατί δεν είχε από καπόλου να περιμένει κάτι άλλο. Πλέον, από τη στιγμή που αυτή η στήριξη ήρθε και σε ξεκλειδώνει, έτσι, σου ξεκλειδώνει το κομμάτι ότι δεν μπορούσες, ξέρω εγώ, να φέρεις κάποιο παίχτη που δεν είχε ασφαλιστική οικονομική και φορολογική ενημερότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που σε ξεκλείδωσε αυτό το κομμάτι, πλέον τα επόμενα βήματα πρέπει να τα κάνεις. Έτσι. Είναι απαραίτητα. Είμαστε στις 12 Αυγούστου. Δεν μπορείς να περιμένεις πλέον άλλο. Δεν έχεις πλέον κάτι άλλο να περιμένεις. Έτσι. Είπαμε ότι έχουν γίνει επαφές και έχουν εξασφαλιστεί κάποια ποσά που έχουν να κάνουν με χορηγίες για την επόμενη σεζόν. Έχεις μέχρι στιγμής μια πρώτη θετική αντίδραση από την πλευρά Σαββίδη και πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις την κατάσταση για την επόμενη σεζόν. Δεν περιμένεις πλέον άλλο. Δεν γίνεται να περιμένεις πλέον άλλο. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις για όποιον θα είναι ο προπονητής, για τους παίχτες που έχουν συμβόλαιο, για τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις ούτως ώστε να ενισχυθείς και να φτιάξεις ένα το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικό ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Είσαι πλέον σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν είναι με την πλάτη στο τοίχο, αλλά είναι πλέον στο σημείο που πρέπει να πάρει αποφάσεις και πρέπει να τις πάρει άμεσα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, θα βάλω ένα τέτοιο χρονικό περιθώριο, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, να είναι σε θέση να έχει προπονητή, να έχει ένα ρόστερ το οποίο θα μπορεί να ξεκινήσει προετοιμασία και να λειτουργεί έτσι. Και εγώ σου λέω ότι μέχρι το ξεκίνημα της σεζόν να έχεις τελειώσει σταδιακά τις κινήσεις σου. Έτσι. Πάντα μιλώντας στη λογική ότι λειτουργείς κανονικά, έτσι. Φαίνεται μετά από αυτή τη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη την προηγούμενη εβδομάδα ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να ξαναλειτουργήσεις κανονικά. Νομίζω τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Πάντως, Νίκο, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη άποψη για το ρόστερ σε επίπεδο budget. Δηλαδή, θα μπορέσει να πάρει ο ΠΑΟΚ, κάπου το διάβασα, δεν ξέρω αν είναι φήμη ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορέσει να πάρει παίκτες όπως ο Γιάνκοβιτς για παράδειγμα, ή θα κινηθεί σε πιο φθηνές λύσεις? Κοίταξε, είναι η αγορά τέτοια που δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε, αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα σου πω ότι όχι, δεν μπορώ να πάω το Γιάνκοβιτς. Αλλά σε 15 μέρες. Ναι. Έτσι, είναι λίγο... εξαρτάται από διάφορα πράγματα. Δηλαδή το ότι ο Γιάνκοβιτς και ο κάθε Γιάνκοβιτς είναι στην αγορά σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος. Έτσι. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε, ο Γιάνκοβιτς είναι μια επιλογή. Ο Παπαντονίου είναι μια επιλογή. Ο Μαυροειδής είναι μια επιλογή. Μιλάω για Έλληνες παίκτες, έτσι, τώρα που μπορεί να έρθουν πρόχειρα. Μπορεί λοιπόν, ξεκινώντας η διαδικασία να κάνεις την ομάδα σου, να κάνεις μια επαφή, να έχεις να δώσεις 3 ευρώ και ο άλλος να θέλει 6 ευρώ.
Αλλά σε 15 μέρες εσύ να έχεις πάλι 3 ευρώ να δώσεις και άλλο να θέλει 4 και κάπου εκεί να τα βρείτε. Έτσι. Απλά είναι πολύ βιαστικό το να ξεκινήσουμε να κάνουμε κουβέντες για τον Γιάνκοβιτς ή τον οποιοδήποτε Γιάνκοβιτς. Έτσι. Είναι αυτό που είπα πριν. Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν προτεραιότητες. Δηλαδή, προτεραιότητα, προπονητής. Μπορεί ο Στέλος Αναστασιάδης να θέλει τον Γιάνκοβιτς και το Χ. Γιάνκοβιτς και ο Νίκος Μοσχοβίτς να μην το θέλει ο Γιάνκοβιτς. Να μην ταιριάζει, ρε παιδί μου, σε αυτά που θέλει. Οπότε λοιπόν, προτεραιότητα, προπονητής, το κομμάτι των παιχτών που έχουν συμβόλαιο, το κομμάτι των οφειλών σε παίκτες για να προσπαθήσεις να μην έχεις μπαν και ξεκινάς λοιπόν τη διαδικασία από εκεί πέρα να τρέξεις για ομάδα της επόμενης σεζόν. Νομίζω είναι λίγο βιαστικό. Απλά είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα. Αυτό λέω. Ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του, εγώ σου λέω, βάζω ένα τέτοιο οριζόντα 2 εβδομάδων, 15 ημερών, που πρέπει να τρέξει τα πάντα. Προπονητή, παίκτες με συμβόλαιο, παλιές οφειλές, ρόστερ επόμενη σεζόν. Άντε να δούμε. Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω. Mm-hmm. Άσχετες με τον ΠΑΟΚ, αλλά σχετικές με τον μπάσκετ. Βλέπω ότι η Ελλάδα, Νίκο, είναι τρίτο φαβορή για να φτάσει στο τελικό. Στοιχηματικά. Ναι. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό αυτό ή η εικόνα, γιατί δεν έχω δει εγώ αν είναι εθνικής. Κοίταξε, τι. Την είδα την εθνική, αλλά τώρα εντάξει δεν είναι η εθνική, έπαιξε τώρα με την Ουγγαρία και το Ιράν. Το επόμενο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έχει το Ακρόπολος που παίζει με Σερβία, Ιταλία και Σερβία, Ιταλία και Ισπανία. Δεν θυμάμαι. Έχει τρία πολύ καλά τεστ στο Ακρόπολης. Εκεί θα έχουμε μια εικόνα. Α, να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Έχουμε τον MVP του NBA, έτσι, ο οποίος εγώ, ας πούμε, να σου πω την αλήθεια, περίμενα στα δύο φιλικά αυτά με Ουγγαρία και Ιράν, θα είναι πολύ χαλαρά. Όχι, δεν είναι πολύ χαλαρά, είναι πατημένος όπως ήταν με τους Bucks. Ναι. Και έχουμε και τον Καλάθη και τον Σλούκα που είναι και οι δύο στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκα. Το ρόστερ που έχουμε είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή... Μας λείπουν πράγματα, μας λείπουν, okay, αλλά κάπου διάβαζα και είχε όντως, ήταν πολύ καλό αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε, ρε παιδί μου, το πολύ καλό περιφερειακό σουτ, το τρίποντο που πλέον ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Ναι. Αλλά όντως, αν η Ελλάδα βάζει 1-3 σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή έχει νικήσει το 30% με τον Αντετοκούμπο έτσι, μπορεί να διεκδικήσει πάρα πολλά. Ιταλία, Τουρκία και Σερβία είναι τα φιλικά. Και Τουρκία, μπράβο. Δείτες, Τουρκία, δηλαδή, λέω τώρα στο στοίχημα, 1-11 να φτάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τελικό, λογικό νομίζω, 2-40 η Σερβία. Και μετά είναι η Ελλάδα με 3,75. Και ακολουθούν η Ισπανία, με Γαλλία, με απόδοση 4. Οι Σέρβοι έχουν μια ατυχία με τον τραυματισμό του Τόντοσης που δεν θα είναι στο μπάσκετ, γιατί έπαθε ένα πρόβλημα στο πέλμα του και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Ο Τόντοσης δεν είναι ο Τόντοσης που θυμόμαστε από την Ευρώπη, γιατί στα δύο χρόνια στο NBA δεν ήταν ούτε πολύ χρόνο συμμετοχής είχε, ούτε τίποτα. Και επίσης φέτος κάπου τον Νοέμβριο τα παράτησε, τώρα πήγε στη Βίλη της Μπολόνια και τέλος πάντων. Δεν έπαιζε. Έτσι θα έχει και... είχε και θέμα με το ρυθμό του, αλλά δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Οι Ισπανοί ναι, είναι πολύ δυνατοί, αλλά δεν είναι οι Ισπανοί που θυμόμαστε. Έτσι, γιατί και τον Γκασόλ δεν έχουν τον Παού και ο Ναβάρο έχει αποσυρθεί και γενικότερα είναι λίγο σε μια κατάσταση που και αυτοί ξαναφτιάχνονται. Το δικό μας το ρόστερ, δηλαδή τώρα όταν μιλάμε για ένα ρόστερ παιδιά που έχει Αντετοκούμπο, Σλούκα, Καλάθι, Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, Πρίντεζη, Μπουρούση, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πολύ καλό ρόστερ, έτσι. Πολύ καλό ρόστερ. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι με την παρουσία του Γιάννη αρκετοί θα κάτσουμε να δούμε μάτς που δεν θα βλέπαμε, μάλλον, εγώ τουλάχιστον. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, τα δύο τα φιλικά που τα παρακολούθησα, το ενδιαφέρον μου ήταν εκεί. Το Γιάννη ήθελα να δω. Δηλαδή, ναι. Και κυρίως ήθελα να δω το πώς, ξέρεις, παίρνει αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Και περίμενα να το δω πολύ πιο χαλαρό. Και όχι μόνο δεν ήταν χαλαρό, ήταν σαν να έπαιζε τελικούς περιφέρειες με τους Μπακς, ας πούμε, τώρα σε ένα φιλικό χθες με το Ιράν. Έτσι. Τελευταία ερώτηση. Έχεις να σχολιάσεις κάτι για το χωρισμό σοκ σε όλη την Ελλάδα που σχολιάζουν της Ιωάννας Τούνης με τον Όντα Παπαντονίου? Δεν ξέρω αν είναι συγκλονισμένο το ελληνικό μπάσκετ. Όχι, δεν έχω να σχολιάσω. Δεν το ξέραμε, ρε φίλε, ένα μήνα λέει, χωρίσανε και το είπα, το μάθαμε τώρα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Έχω να σχολιάσω ότι ο Όντας είναι ένας πολύ καλός παίκτης για κάτω από τους δύο. Άντε να βάλω τρεις κάτω και από την ΑΕΚ. Έτσι όπως ήταν η ΑΕΚ του χρόνου. Αυτό έχω σχολιάσει. Είναι, λες, χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε μαζί στον παλί, δηλαδή. Άλλα ηθική έθιμα. Τα έγραψε το κορίτσι, εσύ. Θέλει ότι προσπαθήσαμε μήπως θα ξαναβρούμε εκεί, ναι. Και να σου πω και λίγο κάτι, τον παλί, άμα το έχει κλείσει, φίλε,
είναι και λεφτά, δηλαδή εντάξει δεν τα αφήνεις. Ναι. Καλά δεν είναι ότι έχουν και θέμα είναι... οι συγκεκριμένοι. Ναι, καλά δεν είναι όμως, ναι, δεν είναι όμως το Σαββατοκύριακο της Χαλκιδικής, να πεις εντάξει ναι, θα πάμε. Είναι, εντάξει, ναι. Πάντως αν δεν τα βρεις στον παλί, δεν τα βρεις γενικότερα μάλλον. Για αυτό χωρίς την εμάμια. Ναι, αλλά βγήκε η φωτογραφία στην πανιέρα που σχολιάστηκε από όλη την Ελλάδα. Ρε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο παιδιά. Έτσι. Ευχαριστούμε Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έτσι στέλνω. Συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα, ρε. Ναι, ρε. Δεν υπάρχει site που να μην το έχει πετάξει ένα χτύπημα, έστω και μικρό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Έτσι είχα βάλει κανένα ερώτηση στον Νίκο. Δεν θέλω να το πάρω σοβαρά γιατί. Εγώ έχω στο μυαλό μου ζητάει και τον συνάδελφο που θα ψοφούσε να κάνει βήμα-βήμα το... όλο το story του Νικόντονίου. Όπως ένα άλλο ζευγάρι καυτό. Αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε, Στέργιο. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Παρέα μαζί μας είναι τα Νάξους και σήμερα με το νέο κατάστημα της Ιβυσικής Μέρας στο τέλος να σας περιμένει και φυσικά όλα τα υπόλοιπα και Πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετέρια Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας δεύτερη ώρα ο Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής. Από το 1985 είναι κοντά στους Φτύκας. Δικαιωματικά πλέον είναι τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο. Ολοκληρωμένες λύσεις και ποιοτικές λύσεις σε ό,τι αφορά τα είδη υγιεινής με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με πάρα πολλές προσφορές και το καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-905-503 ή περάστε μια βόλτα από όλων στους 37-39 κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού για να πάρετε ιδέες, να μιλήσετε με τους ανθρώπους του Φτύκα και να κάνετε το μπάνιο σας όπως ακριβώς το έχετε στο μυαλό σας. Και φυσικά με δωρεάν παράδοση των προϊόντων που θα αγοράσετε στο σπίτι σας. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Εδώ μας δεν επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, το πρώτο της εβδομάδας. Εν αναμονή του τεράστιου αγώνα αύριο στο Johan Cruyff Arena, εκεί όπου δύο φορές ο ΠΑΟΚ έχει μείνει όρθιο στην ιστορία του με το ίδιο σκορ 1-1. Το οποίο σκορ όμως δεν είναι ικανό να στείλει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League απέναντι είτε στον ΑΠΟΕΛ είτε στην Καραμπάχ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, αν πάρουμε σαν δεδομένο, χωρίς να βέβαια να το αποκλείσουμε, το έλεγα και νωρίτερα, ότι ο Άγιαξ δύσκολα θα μείνει στο 0, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο τέρματα τουλάχιστον. Είτε για να πάει το μάτς στην παράταση και να δει τι θα κάνει στην έξτρα χρονική διάρκεια, είτε να πάρει μία νίκη με σκορ 1-2. Υπάρχει φυσικά και το 3-3. Αυτό να δούμε. Τέλος πάντων, εγώ με τις άποψεις ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε το σκορ ούτε ο τρόπος. Ας προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια, στην παράταση, στα πέναλτι. Μικρή σημασία έχει. Είναι παιχνίδια που θα θυμόμαστε μόνο για το αποτέλεσμα. Αν έρθει πρόκριση ή όχι. Αν έρθει πρόκριση, όπως και να έρθει, όπως και να σκοράρει, δεν έχει την παραμικρή σημασία. Σήμερα ξεκινάει η σεζόν και για την ομάδα handball. Στο απόγευμα στις 7 είναι το πρώτο ραντεβού. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 και όλα τα ονόματα των παικτών που θα ξεκινήσουν την προετοιμασία. Και μας τα είχε πει και ο Ραφαήλ νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι και επιστροφές υπάρχουν στον ΠΑΟΚ παικτών που ήταν στην ομάδα που διεκδικούσε και έπαιρνε κιόλας και πρωταθλήματα και κύπελλα τα προηγούμενα χρόνια. Αρκετοί έχουν επιστρέψει. Υπάρχουν και αρκετές ανανεώσεις από παίκτες που ήταν και πέρσι. Και νομίζω ότι στο handball σαν να αλλάζει λίγο κατάσταση. Σαν να είναι λίγο πιο θετικά τα σημάδια. Εντάξει, θα δώσει η ομάδα μάχη. Αλλά και θα είναι μια ομάδα. Θα παλέψουν πολύ ΠΑΟΚ πλέον. Δηλαδή, μας θυμίζει λίγο τα 2-3 χρόνια πριν. Που ήταν μια ομάδα που ήταν σε όλους τους στόχους μέσα. Εντάξει, είχε όμως πιο έμπειρους αθλητές και πιο ποιοτικούς. Οι ίδιοι ήταν, ρε. Είναι ακριβώς η ίδια ομάδα. Μα δεις τα ονόματα που τα βλέπω τώρα. Έχουν επιστρέψει, είναι όλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ομάδα handball. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσει μάχη σε κάθε παιχνίδι και το έχω ξαναπεί, θα είναι μια ομάδα πολύ ΠΑΟΚ. Και θα έχει και τη στήριξη των πιστών που την ακολουθούν πάντα τα τελευταία χρόνια, είτε στη Μίκρα παλαιότερα, είτε στη Νεάπολη. Η πιστή θα είναι και φέτος δίπλα στην ομάδα handball. Γενικά όλα τα τμήματα σιγά σιγά νομίζω ξεκινάνε και από την επόμενη εβδομάδα, από τις 19 και μετά, οι περισσότεροι επιστρέφουν και μπαίνουν λίγο σιγά σιγά σε ρυθμούς. Η γενική ομάδα ποδοσφαίρου ξεκίνησε πρώτη από όλους γιατί είχε και τους αγώνες στο Champions League. Και σιγά σιγά
Μπαίνουν νομίζω όλοι σε αγωνιστικό πρόγραμμα, στις προετοιμασίες, τα πάντα. Δεν τα καταφέρει η ομάδα στον δεύτερο αγώνα της. Έχασε με 3-2 από την Linfield. Το πάλεψε. Έκανε την προσπάθειά της. Τα πράγματα ήταν εξ αρχής δύσκολα λόγω της ποιότητας του αντιπάλου. Έλειπε και η Μπεντανκούρ. Αλλά η ομάδα το πάλεψε και έχασε 3-2. Δεν έχει πια καμία ελπίδα πρόκρισης. Η Άντερλεχτ έχει 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Λογικά θα είναι και η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση. Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 με αντίπαλο την Γκβίνερ Λίλεστρομ για να κλείσει έτσι την παρουσία της στο Βέλγιο. Καλές εμπειρίες για τις κοπέλες του Δικεφάλου στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν και φέτος το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είμαστε αναμονή για την άφηξη της ομάδας στο Άμστερνταμ. Με το που προσγειωθεί η ομάδα θα μιλήσουμε, ελπίζουμε στα επόμενα λεπτά, με τον Σταύρο να μας πει λίγο πώς πήγε το ταξίδι και τι καιρό συνάντησε η ομάδα στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Γύρω στις 11 παρά έφυγε νομίζω η αποστολή, οπότε... Κοίταξε, νομίζω τώρα σιγά. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα προσγειώνεται η ομάδα. Αν είμαστε τυχεροί. Εσύ που είσαι έμπειρος σε ταξίδια Ολλανδίας, πόση ώρα είναι συνήθως? 2,5 ώρες περίπου. 3 παρακάτι. Ναι, άρα σιγά σιγά. Θα πρέπει και να. Και αν δεν προλάβουμε φτάσουμε να μιλήσουμε εμείς με τον Σταύρο, θα μιλήσει συνέχεια ο Γιώργος Παναγιωτίδης μετά τις 3. Αλλά ξαναλέω, λογικά, αυτή την ώρα που μιλάμε, είτε η ομάδα έχει προσγειωθεί, είτε είναι σε διαδικασία προσγείωσης στο Άμστερνταμ. Όπως και να έχει ο Σταύρος, νομίζω όλες τις ημέρες μέχρι και Τετάρτη, γιατί η ομάδα επιστρέφει Τετάρτη μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφέρει ό,τι συμβαίνει στο Άμστερνταμ. Η ομάδα επιστρέφει Τετάρτη μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και κατευθείαν πάει στην Τούμπα για προπόνηση. Ναι. Δεν θα χαθεί η μέρα, ούτε θα υπάρξει προπόνηση στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει, γιατί ακολουθεί αγώνας και πάλι εκτός έδρας. Ναι, όπως και να έχει, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει παιχνίδι είτε στο Champions League, στα Playoff, είτε στο Europa League. Είτε ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Κύπρο να παίξει με τον ΑΠΟΕΛ, είτε στη Λευκορωσία να παίξει με την Πάτε. Καραμπάκ. Καραμπάκ, ναι. Μου κόλλησε η Πάτε Μπόρεσοφ. Και μετά το άλλο, η Σλόβαν με την Ντάνταλκ, που έχει ένα προβάδισμα μικρό, η Σλόβαν με το 1-0 της προηγούμενης Πέμπτης. Λογικά η Σλόβαν δεν θα χάσει στην Ιρλανδία, αν και θα το παλέψει στην Ιρλανδία. Ελπίζουμε να μην μας απασχολήσει καθόλου το ζευγάρι αυτό ο νικητής, να μας απασχολήσει το ζευγάρι από ΑΠΟΕΛ Καραμπάκ, να έχει περάσει ο ΠΑΟΚ στα play-off, να έχει βρεθεί στο προθάλαμο των ομίλων, ένας στόχος πολλών ετών για τον ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει αρκετές φορές ένα βήμα πριν τους ομίλους, δεν τα κατάφερε και για λόγους ατυχίας και για λόγους έλλειψης εμπειρίας ή συγκέντρωσης και φυσικά ικανότητας του αντιπάλου. Ουσιαστικά είναι ο προτελευταίος μεγάλος στόχος, νομίζω, του Ιβάν Σαββίδη, δηλαδή να οδηγήσει την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Και ο επόμενος στόχος, φυσικά, πολύ μεγάλος, είναι η νέα Τούμπα. Όλα τα υπόλοιπα, ο Ιβάν Σαββίδης, τα λέω και με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από τη μέρα που ανέλαβε και τυπικά το τιμόνι της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά γενικότερα όλου του ΠΑΟΚ, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης έχει βοηθήσει όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, είτε άμεσα είτε έμεσα, δηλαδή είτε με απευθείας οικονομικές ενέσεις, είτε βάσει των χρημάτων που δίνει κάθε χρόνο η ΠΑΕ στον ερασιτέχνη, χωρίς να υπάρχουν φαινόμενα να χρωστάει η ΠΑΕ στον ερασιτέχνη πάρα πολλά εκατομμύρια, όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ιβάν Σαββίδης ξεχρέωσε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς να είναι τα χρέη δικά του, αλλά ο ίδιος από τη στιγμή είπε ότι τα χρέη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη. Θα τα είχε ξεπληρώσει νωρίτερα εάν δεν του βάζανε εμπόδια ορισμένες κυβερνήσεις και ορισμένα συμφέροντα. Τα γνωρίζουμε όλοι. Έκανε κάτι πρωτοποριακό ο Ιβάν Σαββίδης για την Ελλάδα, αγάπη. Πλήρωσε τα χρέη με ρευστό. Το τι υπήρχε ρευστό τώρα δεν υπάρχει. Ναι, όπως λένε μερικοί. Ούτε πήγε τον ΠΑΟΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική, ούτε άλλαξε αφημί, ούτε είπε ότι εγώ θα κάνω μεταγραφές και δεν με νοιάζει η εφορία οτιδήποτε άλλο, όπως έχουν πει άλλοι μεγαλομέτοχοι.
ή ορισμένοι που το έπαιζαν μεγαλομέτωχοι. Λύσεις στην Ελλάδα για να κράψει το χιόνι χρέη υπάρχουν πολλές. Πολλές ομάδες τις έχουν εστερνιστεί και τις έχουν εφαρμόσει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Με το ίδιο αφημί είναι, τα χρέη του τα πλήρωσε. Δεν χρωστάει πουθενά ευρώ, όπως χρωστάει ο Ολυμπιακός για το γήπεδο Καραϊσκάκης, στις τράπεζες. Ούτε χρωστάει σε φορείες, ούτε χρωστάει στο ΙΚΑ, ούτε χρωστάει σε ποδοσφαιριστές, δεν χρωστάει σε κανέναν. Και είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που το κάνει αυτό. Τα χρέη λοιπόν τα ξεπλήρωσε. Τη χαρά στην Τούμπα την έφερε. Οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα πέρσι χωρίς καμία ήττα. Κάτι που θα βιώναμε από πρόπερση, αλλά εκεί ασώψεται ο Γκαρθία, ο Κομίνης και όλοι αυτοί οι ψεύτες και οι κλέφτες. Ο επόμενος στόχος είναι η παρουσία του ΠΑΟΚ στους ομίλους. Μακάρι να γίνει φέτος. Και να αλλάξει ο ΠΑΟΚ ταχύτητα, να μπει στο κλαμπ των μεγάλων, να πάρει ένα τεράστιο ποσό με το καλημέρα που θα κάνουν τα χρήματα αυτά πιο εύκολο το έργο της ομάδας για ενίσχυση, αλλά γενικότερα να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να βάζει ο Ιβάν Σαββίδης από την τσέπη του για να καλύπτει το κενό που δημιουργείται κάθε χρόνο ή τη ζημία. Και μετά θα έχουμε να μιλάμε για τον τελευταίο μεγάλο στόχο, πραγματικά αυτό και αν αλλάξει την ιστορία του ΠΑΟΚ, να έχουμε τη νέα Τούμπα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική, πιο όμορφη, πιο μεγάλη συγχωρητικότητα. Να υπάρχει μέσα σε αυτή η μουσείο του ΠΑΟΚ, να υπάρχουν καταστήματα και να έχει το γήπεδο ζωή όλες τις μέρες της εβδομάδας, όχι μόνο την ημέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι. Θα είναι μεγάλη υπόθεση και για την περιοχή και για τη Θεσσαλονίκη και φυσικά για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τη νέα Τούμπα. Έχουμε συνδεθεί με την παλιά Τούμπα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανάλογα με ποια ηλικία είναι ο καθένας, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα γήπεδο σύγχρονο και πιο λειτουργικό και πιο ασφαλές και πιο μεγάλο και με περισσότερες δυνατότητες και για τους φιλάθλους. Ξαναλέω, τεράστια υπόθεση μια καθημερινή να μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να πάρουν τα παιδάκια τους να πάνε στην Τούμπα να κάνουν μια βόλτα στο μουσείο και να κάνουν μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, είτε ακόμα να υπάρχουν εμπορικοί χώροι για να έχει ζωή το γήπεδο 7 μέρες την εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αυτό το θέμα. Υπάρχουν προβλήματα. Στην Ελλάδα η γραφειοκρατία είναι τεράστιο θέμα. Χρειάζεται θέληση, χρειάζεται βούληση. Δεν είναι μόνο τα χρήματα για να μπορούν να ξεκλειδώσουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Πραγματικά μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Τον τώρα από εκεί πέρα... Στο ΠΑΟΚ υπάρχει και το ρεπορτάζ της Φόρτσα για την συνάντηση και το τετ-α-τετ του Ιβάν Σαββίδη με τον Αμπέλ Φερέιρα και τα όσα υπόθηκαν για το παρόν και το μέλλον της ομάδας. Προφανώς αυτό που επανέλαβε Ιβάν Σαββίδη στον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι ότι φέτος στο μυαλό όλων υπάρχει και η Ευρώπη. Εντάξει, όλοι ακούγοντας την κλήρωση με τον Άγιαξ είχαν στο μυαλό τους ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κάτι πιο εύκολο για να καταφέρει πλέον να μπει στους ομίλους του Champions League, αλλά αυτό που λένε όλοι είναι ότι αν δεν γίνει αυτό, επόμενος στόχος είναι η 16 του Europa League. Αυτό επανέλαβε και ο Ιβάν Σαββίδης στον Αμπέλ Φερέιρα. Συμφώνησε προφανώς ο Πορτογάλος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς το Double είναι και πάλι ο στόχος στο μυαλό όλων. Το είπαν και πολλοί σε δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες. Το είπαν και οι δυο τους στο τέτα-τέτ που είχαν και νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι και στο Άμστερνταμ. Αυτή η πληροφόρηση υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι μέχρι αύριο. Νομίζω ότι και ο Σταύρος που θα είναι εκεί θα το επιβεβαιώσει και σήμερα το απόγευμα, το βράδυ. Αλλά υπάρχει πληροφόρηση ότι θα είναι εκεί κανονικά ο Ιβάν Σαββίδης. Στο μεταξύ υπάρχει θέμα στην Ολλανδία, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Για τον Πρόμες, ότι ο Πρόμες είναι έξαλλος. Ναι, ναι. Ο οποίος μετράει Πρόμες λίγες εβδομάδες ουσιαστικά στον Άγιαξ. Τον πείραξαν, λέει, οι ανανεώσεις. Δηλαδή έπρεπε να ρωτήσει ο Άγιαξ τον Πρόμες ναι, και τον κάθε το Πρόμες. Ναι, τον ανανεώσεις του Ζήγη και Νέρες. Νομίζω είναι θέματα σαν αυτά που διαβάζουμε και εδώ στην Ελλάδα. Ναι, που δεν έχουν να γράψει τίποτα. Πεκταράς φεύγει από τον ΠΑΟΚ ναι. Και πάει στον Ολυμπιακό. Και είναι ένα παιδί, ας πούμε, 12 χρονών της K12. Νομίζω είναι σε αυτό το ύφος. Μπορεί να έχει θέμα με κάποια ανανέωση της ομάδας. Μου φαίνεται λίγο κάπως. Δεν νομίζω. Εντάξει, πάντα υπάρχουν ιστοσελίδες που θέλουν να κάνουν
τον κόσμο να μπει σε αυτές, να πάρουν το κλικ. Είναι τα λεγόμενα clickbaits, αγάπη. Ναι. Για να μαθαίνουμε και την ορολογία. Γίνονται στέλνιο ανανεώσεις και... Δεν νομίζω να ισχύει αυτό το πράγμα. Ενοχλεί το κόσμο. Ναι. Δηλαδή προφανώς για να είναι ευχαριστημένος ο Πρόμης έπρεπε να πουλήσει και το Ζήκη και να πουλήσει και τον Νέρες, να πουλήσει και τον Γκόλκρυμ, να πουλήσει όλη την ομάδα και να παίζει ο Πρόμης. Εντάξει, είπαμε. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν ιστοσελίδες αξιόπιστες και ιστοσελίδες μη αξιόπιστες. Θεωρώ τουλάχιστον στην Ελλάδα έχει καταλάβει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια πού γίνεται σοβαρή δουλειά και πού γίνεται δουλειά να είχαμε να λέγαμε με κείμενα όχι απλά που δεν έχουν την παραμικρή δόση αλήθειας, αλλά τουλάχιστον καμιά φορά εμένα με εκνευρίζουν και για τα ελληνικά που γράφουν αυτοί που τα γράφουν. Δεν τα γράφουν καν στα ελληνικά. Είναι μια άλλη γλώσσα, μια μίξη ελληνικών και αλαμπουρνέζικων. Τέλος πάντων, ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του, απλά σημειώνουμε τα πάντα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν πρέπει να έχει φτάσει ακόμα η ομάδα. Δεν έχει ανοίξει ακόμα ο Σταύρος το κινητό του. Θυμίζουμε ότι το απόγευμα το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Στις 8 θα μιλήσει ο Μπέλ Φερέιρα και ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και στις 9 θα προπονηθεί ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Άγιαξ για τελευταία φορά. Κλασικά θα ακούσετε τις συνεντεύξεις απευθείας μέσω του Λίμπερο 107,4 και θα υπάρχουν πολλά θέματα με ήχο και εικόνα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω-γύρω. Ο Σταύρος θα μας δώσει κλίμα και από τι συμβαίνει στην πόλη και σήμερα και αύριο και φυσικά την Τετάρτη γεμάτο τριήμερο. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα από το γήπεδο, έξω από το γήπεδο, στους δρόμους θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση και στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λίμπερο. Με την ευχή όλων ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να πετύχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Να κόψει το δρόμο του Champions League στον Άγιαξ και να είναι ο ίδιος αυτός που θα βρεθεί στον προθάλαμο των ομίλων του Champions League. Να τελειώσει πια για αυτό το αποθυμένο και ο ΠΑΟΚ να μπει, ξαναλέω, στο κλαμπ των μεγάλων. Ενδεχομένως όχι μόνο για να δώσει παρόν, όπως έκανε η ΑΕΚ και μάλιψε 0 βαθμούς, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την όλη διαδικασία βήμα-βήμα. Δεν μπορεί κανείς να κοιτάξει τόσο μακριά όταν ο ΠΑΟΚ καλείται να πετύχει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα μέσα στο Άμστερνταμ. Ούτε μέσα στη Σλόβαν Μπρατισλάβα, ούτε μέσα στην Πάτε Μπόρισοφ. Μιλάμε για μια πραγματική έδρα. Εντάξει, δεν είναι και Τούμπα, αλλά σίγουρα δεν είναι και από τις πιο ήσυχες έδρες το Johan Cruyff Arena. Ναι, ο Άγιαξ έχει ήττες στο Champions League, αλλά ήττες του είναι από Juventus, από Real, από Tottenham. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ πραγματικά να ξεπεράσει τον εαυτό του, νομίζω. Έχει τις δυνατότητες ο δικέφαλος, έχει τους ποδοσφαιριστές να σκοράρουν και ένα και δύο γκολ. Το θέμα είναι πόσα θα δεχτεί η άμυνα του δικεφάλου. Αλλά ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν πάει χωρίς ελπίδες στο Άμστερνταμ. Έχει ελπίδες, απλώς θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του δοθούν και να κρατήσει όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται στον απόλυτο βαθμό, τους Ολλανδούς μακριά από την αιστεία του Πασχαλάκη. Την ίδια ώρα στην Ιταλία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για τον Φίλιπ Μπράνταριτς. Οι Ιταλοί μιλούν τώρα για δανεισμό, κάτι το οποίο έχει ξαναγραφτεί και το προηγούμενο διάστημα, και λένε ότι ο ΠΑΟΚ και η Κάλιαρη έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τον παίκτη. Εφόσον συμφωνήσουν για δανεισμό, θα είναι πολύ ψηρή η ρήτρα. Εντάξει, λογικό, από πλευρά της Κάλιαρη, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει πολλά χρήματα για τον Μπράνταριτς. Θυμόμαστε πόσο ζητούσε το ξεκίνημα. Ας πρόσεχαν, αγάπη. Πόσο έλεγαν ότι πέφτουν, ναι. Μετά τελικά δεν έπεσαν εκεί που θα μπορούσε από ο ΠΑΟΚ. Από τα 12 ξεκίνησαν. 13. Δεν έπεσαν ποτέ εκεί που έλεγε και ζητούσε τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έλεγε και ο Σταύρος την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ πέρα, ότι οποιαδήποτε υπόθεση, παίκτη και οποιαδήποτε μεταγραφικός στόχος θα εξεταστούν εκ νέου από την Τετάρτη και μετά. Ανάλογα αν ο ΠΑΟΚ περάσει τον Άγιαξ ή δεν περάσει τον Άγιαξ. Είναι απόλυτα λογικό, γιατί άλλα θα έχουμε να συζητάμε αν ο ΠΑΟΚ είναι στα play-off της Champions League και άλλη θα είναι κουβέντα αν ο ΠΑΟΚ είναι στα play-off του Europa League. Είναι πολύ σημαντικό και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο να μιλάς από θέση ισχύος. Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε κουβέντες με την Κάλιαρη,
δεν είχε χαφ. Τώρα έχει τον Εσίτη, ενδεχομένως να μην είναι αρκετός, να χρειαστεί ο ΠΑΟΚ ακόμα ένα ποδοσφαιριστή. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ ήταν σε διαδραματές με την Κάλιαρη, ήξερε η Κάλιαρη ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται. Και γι' αυτό ζητούσαν τον ουρανό μετάστρα. 13 εκατομμύρια είναι λεφτά που η Κάλιαρη δεν θα δει από τον Μπράντερ σε 18 ζωές. Ναι, και επίσης όσο περνάει ο καιρός. Είναι πολύ διαφορετικό ο ΠΑΟΚ να πάρει τα χρήματα ή να έχει στο μυαλό ότι κάποια παραπάνω χρήματα του Champions League. Γιατί υπάρχει και το Financial Fair Play, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, είναι αυτό στη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί. Α, έχουμε λεφτά καλά, να δώσουμε 10 εκατομμύρια στην Κάλιαρη για τον Μπράντερ. Ή όχι, γιατί μετά είναι σαν να μην το κάνει ποτέ. Έχει ο ΠΑΟΚ την εμπειρία, θεωρώ, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει, χωρίς να τον πιάσουν κορόιδο. Το θέμα πλέον το έχει η Κάλιαρη. Και γι' αυτό μη σας κάνει εντύπωση αν φουντώσουν τις επόμενες μέρες, ειδικά αν ο ΠΑΟΚ περάσει και έχει και χρήματα περισσότερα στα ταμεία του, φουντώσουν τα δημοσιεύματα από Ιταλία για ΠΑΟΚ και Μπράνταρες. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ενδεχομένως και οι Ιταλοί, αφού περνάει ο καιρός και είμαστε πλέον στα μέσα του Αυγούστου, να μην θέλουν να τους μείνει αμανάτη, που λένε στο χωριό μου, ο Κροάτης. Και θυμίζουμε ότι ο Μπράντερτ σε επίπεδο σχέσεων με την Κάλιαρη δεν είναι σε πολύ καλό σημείο πλέον. Εντάξει. Γιατί τότε πίεζε και αυτό από την πλευρά του να δεχτεί η Κάλιαρη κάποια νούμερα που ζητούσε ο ΠΑΟΚ. Και έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές στην Ιταλία ότι ο ίδιος δεν έχει πλέον καλές σχέσεις με την ομάδα. Οπότε και αυτό σίγουρα δεν είναι πολύ βοηθητικό για αυτούς και προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του και σκάνει και η Κάλιαρη την δική της. Και δεν θα συναχωρηθούμε καθόλου αν της μείνει αμανάτη ο Μπράνταριτς, ας πρόσεχαν τη Σκάλιαρη. Καλά, εντάξει, σου κάτι άλλο. Αν ο Πάπη διαφέρει όντως για τον Μπράνταριτς ακόμα, θα φανεί. Θα φανεί μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο των Ολλανδών και βρεθεί ένα βήμα πριν τους ομίλους, νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά και θα μιλάει ο ΠΑΟΚ από θέση ισχύως. Θα μπορεί να δώσει σε ένα παίχτη και την προοπτική των ομίλων του Champions League. Θα έχει περισσότερα χρήματα και δεν θα μπορεί κανείς ουσιαστικά είτε να τον εκβιάζει είτε να του ζητάει χρήματα τρεις φορές παραπάνω από ό,τι αξίζει ο ποδοσφαιριστής. Ξαναλέω αυτό, τη Σκάλιαρη, στο δικό μου το μυαλό η κατάσταση είναι απλή. Ήξερε η Κάλιαρη ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και θέλησε να βγάλει τα σπασμένα όλη τη χρονιά από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ ούτε να δώσει 13, ούτε 10, ούτε 12 για τον Μπράνταριτς. Ενδεχομένως και ένα ποσό 4-5 εκατομμυρίων να είναι μεγάλο και να μην το αξίζει ο ποδοσφαιριστής. Ας δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο. Ποδοσφαιριστές υπάρχουν πάρα πολύ. Να μην πω εκατοντάδες, να πω δεκάδες που ταιριάζουν σε αυτό που θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα υπάρξουν κι άλλοι μέχρι τέλος του Αυγούστου. Θα ήταν ιδανικό ο ΠΑΟΚ να έχει κλείσει το ρόστερ και να είναι καλυμμένος σε όλες τις θέσεις. Δεν έγινε αυτό. Οκ. Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Το έχουμε ξαναπεί ότι όταν συναντάς στον δρόμο σου ομάδες όπως ο Άγιαξ, δεν νομίζω αν είχες τον Μπράνταριτς ή τον Χι Μπράνταριτς να έχεις παραπάνω από 0,5% παραπάνω πιθανότητες να αποκλείσεις τον Άγιαξ. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να βγει και σε καλό η όλη ιστορία αν ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει και να αποκτήσει καλύτερο χάφ από τον Μπράνταριτς, καλύτερο μπακ από τον Κοεντράο και ένα επιθετικό που θα τονώσει ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή του δικεφάλου και θα αποτελέσει ένα φανταστικό δίδυμο με τον Τσούμπα Ακπο. Στο μεταξύ διάβαζα χθες ότι αναπολούν, λέει, τον Ακμου στην Arsenal. Τσίμπησαμε με το θέμα και πάτησα και το διάβασα. Ναι. Το θέμα ήταν το εξής, ότι ένας είχε γράψει, ένας οπαδός, ότι κακώς αφήσαμε το Τσούμπα και ο ένας οπαδός έγινε αναπολούν τον Ακμου στην Arsenal. Ναι. Εντάξει. Δεν τον αναπολούν, παιδιά. Δεν λένε να διώξουμε το Ζιρού και το Λακαζέτ και να πάρουμε τον Ακμου. Εντάξει. Τέλος πάντων, μικρή παρένθεση και αυτή. Φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο Σταύρος θα βγει μετά στο Γιώργο Παναγιωτήδη, αφού φτάσει Γιώργο, ναι, η ομάδα στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ, για να πει λίγο και για το ταξίδι και για όλα, για τις πρώτες στιγμές εκεί. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν τα ΝΑΚ, με επιλογές για παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες, για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Το νέο κατάστημα Τσιμισκή μέχρι το τέλος είναι στη διάθεσή σας με πολλές επιλογές. Και από εκεί και πέρα, πλατεία Αγίας Σοφίας με Terrain & Cosmos, στο Ανατολικά, Δυτικά και στο Κέντρο, με φοβερές προσφορές. Και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα και ο Φτύκας, πλακάκι και ήδη γίνης. Οι καλύτερες προσφορές, τα καλύτερα είδη που μπορείτε να αγοράσετε στις τιμές
που πραγματικά θα τα αποκρίνονται στις δυνατότητές σας. Πάρα πολλές προσφορές, επιλεγμένα ήδη από τους μεγαλύτερους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους. Τηλέφωνο 2310-905-503 ή περάστε μια βόλτα τον Φτύκα, Πόλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Μαζί μας ήταν και σήμερα το Ρίτζες Καζίνο, 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, θυμίζω, το πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ηλία Βρετό, μαζί του θα είναι και η Κατερίνα Λιόλιου. Εισιτήρια από τα ταμεία του Ρίτζες σε όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-23456-7. Μαζί μας η Στίχημαν, όπου η αγάπη έχει καιρό να μας προτείνει κάποιο αγώνα τένις. Μου το λες κάθε εβδομάδα και σου ξαναλέω ότι δεν έχει μεγάλα τουρνουά. Εδώ βλέπω ότι είδα κείμενα. Η Σερένα λέει ότι δεν είναι Grand Slam αυτά, ρε. Είναι διάφορα τουρνουά που γίνονται μέσα σε ζώνη. Τέσσερα είναι τα μεγάλα τα τουρνουά. Για πες. Αυστραλιανό. Το έχουμε πει 100 φορές. Αυστραλιανό, ωραία. Θα σημειώσω, ναι, Αυστραλιανό. Ναι, σε βλέπω. Ρολάν Καρός, Wimbledon και USA Open. Αυτά είναι. Τα άλλα τι είναι. Τα άλλα είναι μικρά τουρνουά που γίνονται μέσα σε ζώνη. Ναι. Κατάλαβες τώρα. Δεν υπάρχουν εκεί πέρα στοιχηματικές. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Γιατί δεν είναι... πολλοί δεν παίζουν, κάνουν επιλογή, είναι διάφορα. Αν σε ενδιαφέρουν και αυτά, στη στοίχημα υπάρχουν και όλοι οι αγώνες τένις. Γενικότερα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Έχει επιλογές και σήμερα. Μπορεί να κάνουμε ένα καλό ζέσταμα εν ώψη των αυριανών και των μεταυριανών αγώνων του Champions League. Και μαζί μας ήταν και η Αναδομό, έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Πλέον είναι στο Φίνικα. Οι καλύτερες λύσεις, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, μέρος του σπιτιού ή ολόκληρο το σπίτι, την εξωτερική σας κατοικία, την επαγγελματική σας στέγη, κάντε μια βόλτα στο αναδομό.pavlanakenisi.gr, θα δείτε μερικά μόνο από τα πακέτα που σας προσφέρει η Αναδομό, με κάθε λεπτομέρεια, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών. Φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσετε τον Σταύρο Κόλκα στα επόμενα λεπτά. Εδώ στο Λίμπερο θα μιλήσει με τον Γιώργο Παναγιωτίδη, ο οποίος ακολουθεί μέχρι και τις 5. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, πάντα στο Λίμπερο 107,4.